εμείς μέσα από αυτά που θα μας πει. Ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια και μέσα από τα βιβλία του έχει γίνει αγαπητός, αλλά ιδιαίτερα εδώ στα Χανιά επισκέπτεται τον τόπο μας στις εκδηλώσεις της ενορίας του Αγίου Παντελήμωνα στη Χαλέπα και τώρα, δόξα τω Θεώ, τον έχουμε και στην σημερινή εκδήλωση. Θα δώσουμε αμέσως το λόγο σε εκείνον για να τον ακούσουμε. Καλύτερα να ακούμε αυτόν παρά να ακούμε για αυτόν. Οπότε, κύριε Λιαμή, σας παραδίδω με το μικρόφωνο, σας καλωσορίζουμε και πάλι, σας θεωρούμε δικό μας άνθρωπο και σας περιμένουμε να σας ακούσουμε. Να δούμε και τι θα ακούσω. Λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, δυστυχώς, όταν έβγαλα το βιβλίο, δεν είχα υπολογίσει τις πολιτικές εξελίξεις και έτσι όπως το έγραψα δύο στάλες κουράγιο για συντρόφους και γονείς, έπρεπε και να απολογούμε και για πολιτικές καταστάσεις. Λοιπόν, το συντρόφισσες λοιπόν και σύντροφοι είχε να κάνει και έχει να κάνει με αυτό που λέει η λέξη. Άνθρωποι που τρώνε από το ίδιο πιάτο. Βέβαια, τότε ένας δεσπότης στο βιβλίο του λέει για συζύγους. Θεώρησε πιθανόν ότι αφορά ανθρώπους οι οποίοι ακόμα δεν έχουν φτάσει στα σκαλιά της Εκκλησίας ή και του Δημαρχείου πιθανόν. Ούτε αυτό το υπολόγισα. Το έγραψα πολύ αυθόρμητα. Να σας πω την αλήθεια, το συζύγους ως σύζυγη δεν μου πολύ αρέσει. Δεν μου πολύ αρέσει λιγάκι, διότι μου φέρνει στο μυαλό, εσείς τα λέτε βούγια εδώ, λοβόδια, σε έναν ζυγό που σέρνουνε με τα κεφάλια κάτω και τα ανεβοκατεβάζουνε και σέρνουν κανένα κάρο. Εγώ προτίμησα να μιλήσω για ανθρώπους που μοιράζονται ακόμα και το καθημερινό φαγητό. Και αν θέλετε και κάτι πιο θεολογικό, ανθρώπους που κοινωνούν μαζί από ένα ίδιο ποτήρι. Λοιπόν, αυτή ήταν η ερμηνεία του σύντροφος. Μερικοί μόλις το είπα, έφυγε το φρύδι πάνω του. Τιν, το είπα. Αλλά ρώτησα εγκαίρως και προσγείωσα την κατάσταση, μην έχουμε και καμιά παρεξήγηση. Βλέπετε, δυστυχώς, πέρα από τη λαϊλασία υλικών πραγμάτων, χρημάτων, κόπου, δυνάμεων, έχουμε και λαϊλασία λέξη. Μετά τη μεταπολίτευση, αμαυρώθηκε για πάντα η έννοια του χριστιανός, έκανε πολλά χρόνια να ξαναπάει μπρος, γιατί οι τρεις αδελφοί δικτάτορες, είχαμε και πρόσφατα τη γιορτή στη σχολική 17 Νοέμβρη, καπήλευσαν λέξεις. Το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών ήταν τρεις υπέροχες λέξεις. Πήρε κάποιος ένα κουβά μαύρη μπογιά, το πέταξε πάνω και έτσι τώρα έχουμε να το απολυμμένουμε τουλάχιστον για τις γενιές εκείνες. Το ίδιο έγινε και με τον σύντροφο και την συντρόφισσα. Το μυαλό πηγαίνει κατευθείαν σε πράγματα περισσότερο πολιτικά παρά στην ουσία. Μπας περιπτώσει. Βλέπω και μερικές γνωστές φυσιογνωμίες μεταξύ ημών, με ύψιλον εννοώ, και θα ξέρουν ότι κάθε φορά που βρίσκομαι στον τόπο αυτό, μεγάλη είναι η συγκίνησή μου και την καταθέτω πάντοτε. Γιατί εξαιτίας συγγενικών δεσμών πέρασα υπέροχα χρόνια στα Χανιά. Υπέροχα. Που δεν ξεχνιόνται. Και κάθε φορά που γυρίζω, αισθάνομαι ότι η γη σε αυτό το νησί δίνει νέο ξεκίνημα στις ανθρώπινες δυνάμεις, τουλάχιστον στις δικές μου. Εσείς μάλλον το έχετε αυτονόητο και δεν σας πέτα. Οι επισκέπτες μπορεί να το ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, εσείς τι είστε τώρα, νέοι γονείς είστε εσείς. Δηλαδή, ξέρετε, να αρχίσω να πάρω ένα κείμενο, να σας το λέω, εύκολο. Αλλά το θέμα να ξέρω πού απευθύνομαι. Λοιπόν, εσάς σας φέρω, ήρθατε.
πρόσκληση. Ήρθατε ως νέοι γονείς. Νέοι γονείς. Δηλαδή, για να καταλάβω κάτι. Νέοι γονείς. Παντρεμένοι, παρακαλώ, από 1 έως 5 έτη. Χεράκι ψηλά, ορίστε. Βοηθήστε με λιγάκι να ξέρω τι θα λέω. Πέντε, δέκα. Και το έδωσα παντρεμένοι. Πέντε, δέκα. Συγγνώμη, πέντε, δέκα. Με τη γνωριμία. Γιατί εγώ είμαι 28, 89, πόσο είναι, 27, και 8 χρόνια το σκεφτόμαστε. Καταλάβω. Αλλά επειδή και εκεί είχε ψήσιμο και ταλαιπωρία και αγώνα και σπρώχνε, το βάζω μέσα στο γάμο και αυτό. Αλλά τώρα ας πούμε τα επίσημα. Λοιπόν, 10-20, παρακαλώ, έλα μην τρέπεστε τώρα. Πιάσαμε το target group μας. 10-20. 20, φεύγα. Πάντερ μου, σας βλέπω ακριβώς. Αν είστε της κατηγορίας, είναι αυτό που λέει στην ταινία, πέσατε στην κλάση μας, Μικέ. Ξέρετε την ταινία αυτή, πέσαμε στην κλάση μας. Και μια ειδική κατηγορία, παρακαλώ πολύ. Ποιοι το σκέφτονται σοβαρά. Γιατί παντρεύτηκα. Όχι. Εντάξει. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει η σημερινή μας συνάντηση σε τόσο βάθος. Λοιπόν, όχι, ποιοι σκέφτονται σοβαρά τα σκαλιά. Εγώ γιατί μου βρούμε στα γόνατα. Δεκτό. Δημαρχείου η Εκκλησία. Δημαρχείου κανείς. Αρχίζει και γίνεται λιγάκι ρεύμα και στην Αθήνα τουλάχιστον. Έχει αντικατασταθεί, ξέρετε, λιγάκι ο παλιός Αραβώνας με τον πολιτικό γάμο. Και για χριστιανούς. Λοιπόν, γι' αυτό ρώτησα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχω μπροστά μου μια καλή ανθρωπογεωγραφία. Λοιπόν, εσείς μου τα είπατε τα δικά σας, εγώ σας είπα το δικό μου στίγμα, τα διδακτορικά που ακούσατε κτλ. Δεν έχουν και τόση σημασία. Εγώ είμαι ακόμα, με κόβω, με το εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι το πράγμα, δηλαδή από πρώτη δημοτικού μέχρι να φτάσουμε τεταρτοετής για πτυχίο, στο θέμα του γάμου μου, από πλευράς προόδου, με κόβω κοντά σε πρώτη με δευτέρα γυμνασία. Έτσι, εκεί βρίσκομαι. Οι βαθμοί όχι και τόσο καλοί, συχνά και με τον κηδεμόνα μου. Συχνά. Δυστυχώς είναι πλέον στην άλλη ζωή, αλλά ενίοτε οι τεθνεώτες γονείς φωνάζουν ισχυρότερα. Όσοι έχετε εμπειρία τέτοιων απολειών, γνωρίζετε ότι μάλλον δεν σταματάει ποτέ να είναι κάποιος γιος ή κόρη, και δεν σταματάει ποτέ να είναι πατέρα ή μάτω. Έτσι φαίνεται ότι είναι τα πράγματα. Αρχίζω και τα υποψιάζω. Έτσι. Λοιπόν, ελάτε κύριε. Λοιπόν. Είχα πολλά πράγματα να σας πω και παραμένουν. Αλλά συνηθίζω, να έπεσα στην εφημερίδα της αναμονής, και συνηθίζω μερικά πράγματα να τα βάζω σε μία τάξη. Θα μπορούσα εύκολα να σας διαβάσω κείμενα και πολύ αληθινά και πολύ ειλικρινή, κυρίως μέσα από τη δουλειά, αλλά δεν έχει σημασία. Ξέρετε, είναι τη στιγμή που πετυχαίνεις κάποιον να μιλήσει και τι ανθρώπους έχει μπροστά. Και αν μου βάλανε οι άνθρωποι πάνω καρέκλα, αλλά εγώ δεν μπορώ να παρελθώ έτσι όπως το βλέπω την διαστροφή του επαγγέλματος του καθηγητή να κυκλοφορεί μες στην τάξη διαρκώς όθιος. Δεν κατάφερα να κάτσω ποτέ μέσα στην τάξη 30 χρόνια τώρα και με βγαίνει έτσι όπως με βλέπετε. Λοιπόν, εσείς εδώ, εντάξει, κατάλαβα το στίγμα σας, αλλά αν θέλετε, τουλάχιστον να απαντήσετε εσωτερικά. Είχατε ένα θέμα μπροστά σας, ναι. Τι θέμα έχουμε ανακοινώσει, πάτε μου. Μαλώματα, τελειώματα. Καλά μαλώματα, καλά τελειώματα.
Ας πάμε έτσι. Το κουράγιο που λέει επάνω το εξώφυλλο πρέπει να ξέρετε ότι αφορά καταρχήν εμένα. Βρίσκομαι στα τελειώματα της τρίτης δεκαετίας της έναρξης ζωής μου και περίπου στα 24 της γονεϊκής μου ζωής. Τι να πω στους νέους ανθρώπους τώρα που βρίσκονται πολύ πριν από μένα. Αυτό το κουράγιο που λέει απ' έξω το εξώφυλλο πρέπει να ξέρετε ότι το απίθυνα σε όποιον το διάβαζε, γιατί βλέπω τελευταία η κρίση να έχει γονατίσει πολύ τους ανθρώπους. Και αυτή η κρίση έχει περάσει μέσα στα σπίτια. Ξέρετε, εκεί έξω όντως γίνεται πόλεμος. Υπάρχει πόλεμος. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι όμως πολύ δύσκολο και πολύ βαρύ να έχει κανείς πόλεμο και έξω από το σπίτι του και μέσα στο σπίτι του. Αυτό δεν αντέχει. Πολλές λοιπόν αυτές οι ομιλίες που έρχεστε και θα έρθουν πιθανόν πολύ καλύτεροι άνθρωποι από μένα και πολύ πιο ζωντανοί και βιωματικοί και οι δήμονες, εσείς να βρίσκετε σας παρακαλώ αιτία να έρχεστε, γιατί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή τα σπίτια μας χρειάζονται ειρήνη και χαρά. Δεν μπορούμε να φέρουμε χαρά στην κοινωνία, αλλά στο σπίτι μας χαρά κάτι μπορούμε να κάνουμε. Αν λείψει και από το σπίτι μας η χαρά, καίκαμε. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι δεν είμαι συνωμοσιολόγος, αλλά μερικά πράγματα βγάζουν μάτια. Τα σχέδια που εξελίσσονται, αυτό πάντα γίνεται. Δεν είναι τώρα κάτι τωρινό. Πάντα οι ισχυροί και οι κρυμμένοι είχαν σχέδια για τον κόσμο. Πάντα πεζόντουσαν αυτά. Να ξέρετε όμως ότι όλα τα σχέδια βασίζονται σε ένα βασικό επιχείρημα το οποίο μας περνάνε και το τρώμε. Ότι είμαστε μικροί, αδύνατοι, ανεπαρκείς, ίσως και ανάξιοι για τόσο φωτισμένους κυβερνήτες. Σιγά σιγά το αποδεχόμαστε. Περνάνε τα χρόνια και συμφιλιωνόμαστε με την ιδέα ότι είμαστε απλώς αποδέκτες σχεδίων άλλων. Σας διαβεβαιώ ότι ο γάμος μπορεί να δώσει πάρα πολύ ισχυρά μηνύματα. Το ότι είμαι ένας ήρωας που παλεύω τη ζωή μου και έχω νόημα κάθε μέρα που ξυπνάω. Στους παλαιότερους δεν θα το πω, το γνωρίζουν. Στους ντεμί, στους πολλούς, δεν είναι και τόσο κοντινή μου, έχουμε μια απόσταση καμιά δεκαετία. Αλλά και στους νεότερους θέλω να σας πω ξεκάθαρα το εξής. Ο παντρεμένος άνθρωπος είναι ένας ήρωας. Είναι ένας ήρωας. Ιδίως τις εποχές αυτές. Όποιος καταφέρνει και αντέχει το γάμο και βρίσκει χαρά μέσα εκεί, καθημερινά το εγώ του το διαλύει, σιωπά στο όνομα των παιδιών του, του βγαίνει η ψυχή να στήσει το σπιτικό του, τρέμει για χίλια δυο πράγματα, εγώ έχω κόρη στα 24 και αν δεν ακούσω το κλειδί να γυρίζει το βράδυ η επιστροφή, ακόμα δεν κοιμάμαι. Παρόλο που η λογική μου λέει, έλα μωρέ, κοντζάν γυναίκα πια. Η λογική μου το λέει. Αλλά δεν κοιμάμαι. Είχα μια μοναχή, θεία, σε μοναστήρι της Αττικής. Με μεγάλωσε κάποιες στιγμές που η μητέρα μου δεν μπορούσε λόγω υγείας. Και πήγαινα μέχρι και μεγάλωσα και τα μέχρι και φοιτητής. Η ερώτηση στη Λιανή, αιωνία της μνήμη, είχε και τη γιορτή της προχτές. Ερχόντουσαν οι άνθρωποι και της λέγανε, «Αύγε ρώτησα εσύ εδώ, εσείς κερδίζετε παράδεισο. Εδώ είναι η αγιοσύνη. Εμείς, τι κάνουμε εκεί στην πόλη. Βολοδέρνουμε με ασήμαντα πράγματα. Εσείς βλέπετε εδώ Θεό.
Και ήμουν παρόν σε συζήτηση που μια μέρα τους λέει «Δάτε μέρα για καθίστε». Ήταν ένα ζευγάρι. Γράφω το περιστατικό αυτό, το είχα γράψει στο βιβλίο του Ψιθύρου των Αγγέλων, γιατί την κατατάσσω μέσα, αν όχι στους Αγίους, γιατί δεν έχω δικαίωμα, αλλά έχουμε δικαίωμα εμείς οι άνθρωποι, οι απλοί, να έχουμε μερικούς προσωπικούς Αγίους. Τους λέει λοιπόν, για έλατε εδώ, καθίστε. Εσείς είστε, τους λέει, οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες είστε εσείς. Εγώ εδώ πέρα, μόλις λιγάκι μου τη δώσει, ημαλώσω με μια αδελφή. Από εδώ, πάω στο κελάκι μου, κλειδώνομαι και είναι δικαίωμά μου αν θα βγω σε δύο, σε τρεις μέρες, είμαι μόνος μου, θα κάνω τα κομποσκήνια μου, την προσευχή μου, θα ηρεμήσω και θα πω. Εσείς αυτές τις πολυτέλειες δεν τις έχετε. Και τους είπε ένα χαρακτηριστικό που το απεικόνισα, ζήτησα από έναν θεολόγο εικονογράφο να βάλει αυτό την εικόνα. Τους λέει την εξής φράση. Εσείς είσαστε μάρτυρες γιατί όλη σας η ζωή είναι ένας αγώνας να μπουν δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Σας τα λέω λοιπόν αυτά γιατί είμαι βέβαιος όσο μπορώ να είμαι βέβαιος. Ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά σε μια πύλη και θα κάθεται ο Χριστός εκεί και θα μας ρωτάει εγώ να σε βάλω μέσα. Εσύ βρίσκεις καμιά αιτία να μπεις. Ταξίζεις, ό,τι μου πεις. Νομίζω πολλοί άνθρωποι θα μπουν μέσα στο παράδεισο δηλώνοντας μόνο παντρεμένοι. Μόλις το ακούσει ο Κύριος θα πει περάστε ο επόμενος. Οι ανήπαντροι νομίζουν, επειδή ξέρετε έχω πια και ανθρώπους και συμμαθητές στην ηλικία μου, βγαίνουμε πια τουλάχιστον μια φορά το μήνα, πήραμε τις ζωές μας με διαφορετικούς προορισμούς στα 20-22 μας χρόνια. Κάποιοι από αυτούς θέλησαν να έχουν να λένε ότι εμένα η ζωή δεν θα μου τη φέρει. Είναι το στυλ του τραγουδιού «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί, θα ζήσω ελεύθερο πουλί». Το ξέρετε, και όχι κορόιδο στο κλουβί. Αυτή ήταν η νοοτροπία πολλών ανθρώπων της εποχής μου. Και τουλάχιστον της μισής μου τάξης, υπόψη ότι ήμασταν αρένοντος. Περάσαν τα χρόνια, ξαναβλεπόμαστε. Συγχωρέστε με, θα μου πείτε, αυτό είναι η δική σου εικόνα. Ναι, δεν λέω κανόνες. Αυτούς τους ανθρώπους που πήγανε να πιάσουν τη ζωή δήθεν από την πονηρή τους πλευρά, μην παγιδευτώ. Επιτρέψτε μου να το πω. Δεν ζουν καλά. Θα μου πείτε όλοι οι παντρεμένοι ζουν καλά. Όχι, λέω αυτό. Ξέρω όμως συμμαθητές μου που αυτή τη στιγμή πεθάνουν οι γονείς τους. Είναι ουσιαστικά μόνοι. Δεν ξέρουν να συνυπάρξουν με άνθρωποι. Δεν γνωρίζουν πώς είναι να ζεις με έναν άνθρωπο. Οι φιλίες τους, οι σχέσεις τους, οι συγγενείς τους είναι σχέσεις, το λένε οι ίδιοι, αμφίβολης ποιότητας και πολύ επιφανειακές. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα ότι είμαι Δευτέρα Γυμνασίου, πολύ εξημών, μπορεί να είστε πολύ πιο προοδευμένοι από μένα, αλλά συμπίπτουν όλοι σε ένα. Μέσα στο γάμο, κάθε μέρα χάνουμε ένα κομμάτι εγωισμού μας. Αλλιώς γάμος δεν βγαίνει. Και τελικά σκοπός στη ζωή αυτή μόνο αυτός είναι, το βεβαιώνουμε από τους αβάδες της Σερήμου μέχρι Αγίους, μέχρι μορφές όπως του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφυρίου. Η αγιότητα είναι απλή. Δύο κουβέντες. Απώλεια εγώ. Δεν έχει πολλά άλλα πράγματα. Λυπάμαι με αυτά που είχα στο μυαλό μου, αν τα είχα πάει θα σας έδινα και άλλο τίτλο. Παρ' όλα αυτά θα μείνω συνεπής, γιατί το ανάλογο κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είχα ομιλία στο παιδικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μάλιστα, με φωνάξαν τελευταία στιγμή. Ο ομιλητής δεν μπορούσε να πάει και επιστρατεύτηκα εγώ 5-6 ώρες πριν, με πήραν το πρωί.
και με σχολείο κλπ. Είναι αφήσει αδύνατα να μπορέσω να ετοιμάσω και κάτι όπως είναι γράφω ένα κείμενο. Που ποτέ δεν το κάνω γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη πολύ ότι θα είμαι προσποδελεαστικός και εγωιτευτικός όταν μιλάω έτσι από ένα κείμενο. Πάω. Η μέρα εκείνη είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έβγαινα από έναν έντονο, ωραίο, διασκεδαστικό, χορταστικό καυγά με τη γυναίκα. Ξέρετε και ο καυγάς είναι μια τέχνη, είναι μια δεξιότητα. Αλλιώς μαλώνει τώρα ένας άνθρωπος 5 χρόνια παντρεμένος, αλλιώς ένας έμπειρος 25. Στους έμπειρους γάμους, στους έμπειρους με παλιά αντρόγυνα, ενίοτε είναι τόσο γνωστές οι ατάκες που μπορείς άνετα να τα βάλεις σε μια λίστα και δεν ανάγκη να τις λες. Μπορεί να μιλάς με κωδικούς. 6! 14! Είναι όλα προδιαγεγραμμένα. Δηλαδή, το ρεπερτόριο της ατάκας έχει τελειώσει, απλώς αλλάζουν οι συνθήκες. Καταλάβατε. Σε μια τέτοια. Είχαμε βγει όμως. Δηλαδή, εγώ πήγα να κάνω τη γυναίκα μου και πήγαμε ηρεμημένοι. Ηρεμημένοι. Η ειρήνη μετά τον καυγά. Η ειρήνη μετά τον καυγά να τελειώσει όμως. Οριστικά. Όχι με μούτρα να συνεχίζουμε. Το κανονικό τέλος λέω. Είναι όπως ένα καλό φτάρνισμα. Χρα! Τρελαίνες, wow. Αλλά μετά, μια καλή. Έτσι πήγα κι εγώ έτσι. Και όσο οδηγούσα, λέω ρε παιδί μου, αυτή την εμπειρία μου της ομορφιάς να βγαίνεις από μια σύγκρουση και να λες με αυτόν τον άνθρωπο, εγώ θα συνεχίσω να υπάρχω. Μπορώ να φύγω. Πού να πάω. Πού να πάει. Και γιατί να φύγω. Γιατί να φύγω. Θα μοιραστώ λέω με τους ανθρώπους, έκανα μια ανασκόπηση των 2 ημερών των δύσκολων και λέω θα τους τα πω. Ήταν τόσο πηγαίο που πραγματικά το διαβάζω και δεν πιστεύω στα μάτια. Γιατί είναι πάρα πολύ αληθινό. Ήτανε 10 λόγοι, 10 τρόποι να φύγει κανείς από έναν συζυγικό καυγά κερδισμένος, ό,τι και αν γίνει. Θυμάμαι, ξεκίνησα και θα σας το πω και εσάς, δεν θα σας πάρω και τα 10 τώρα, γιατί θα πάνε μερικά πράγματα χαμένα από εδώ, που τα έχω πολύ ζωντανά στην ψυχή μου, εξαιτίας και κάποιων γεγονότων πριν φύγω από την Αθήνα. Και θα σας το πω αυτό, σκόπευα να ξεκινήσω έτσι, γιατί είναι κάτι που με συγκλώνησε, αλλά θα σας το πω στην πορεία. Ξέρετε, εδώ πέρα, λογικά είστε χριστιανοί όλοι. Έτσι. Έχετε μια χριστιανική ταυτότητα, οι περισσότεροι ίσως από εσάς βρίσκονται εδώ γιατί οι γονείς τους πιστεύανε. Κι εγώ είμαι ένας έντονα θρησκευόμενος άνθρωπος από καταγωγή. Και στο σχολείο και στο σπίτι μου η πίστη ήταν παρούσα. Με κάποτε σωστό τρόπο, με πάντοτε λάθος, αλλά να μην πει πολύ να παρούσα. Ξέρετε ότι η θρησκευτική μου διαπαιδαγώγηση είχε μια παγίδα μέσα που την έχουν πολλά χριστιανικά σπίτια. Ότι ο σωστός χριστιανός, ο σωστός σύζυγος, πάντοτε είναι με το χαμόγελο στα χείλη, ευγενής, καλός. Κάθε σύγκρουση λογίζεται ως πτώση, ως αποτυχία. Θυμάμαι τη μάνα μου, να θυμάται τη δικιά της μάνα και να μου λέει, στο σπίτι μου, όσο ζούσε η μητέρα μου, γιατί όταν πέθανε η μητέρα μου μόνο 2 χρόνια με τη γιαγιά, δεν γνώρισα από τη μάνα μου, σπίτι μου λέει 20 χρόνια. Κάποια στιγμή το μόνο που άκουσα ήταν «Μαρίκα η γιαγιά μου, Σπύρος, ο παππούς μου, που τον γνώρισα καλά». Και είχε να θυμάται την κύρα Μαρίκα να λέει στον κύριο Σπύρο, «Πρε Σπύρο μου, συγγνώμη, λίγο πριν σου είπα βρε και τ' άκουγα και είπα και λέω ακόμα αν δεν το χειριστώ σωστά, πού βαδίζουμε εκεί, ποιος πιάνει αυτό το πράγμα, ποιος πιάνει αυτό το ύψος, έλεγα. Τώρα αν τα άκουγα
λιγάκι θα είχα κάποιες επιφυλάξεις αν αυτό το μικρό βρε που κάποτε δραπέτευσε δεν ήταν κάποιες στιγμές η χύτρα που βράζει και κάποια στιγμή λίγο άνοιξε μια χαραμάδα και έφυγε ένα βρε. Αλλά μέσα εκεί δεν μπορεί να μην υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να λεχθούν. Σας τα λέω όλα αυτά διότι μαλώνουμε μέσα στα σπίτια μας και δεν γυρνάμε πολύ απλά να πούμε ότι έτσι είναι οι σχέσεις. Αυτή τη στιγμή πέταγα πάνω από την Κρήτη, έβλεπα τα σπιτάκια το Σαββατό και έλεγα ρε παιδί μου, σε κάθε σπίτι εκεί μέσα όλοι πιστεύουν ότι έχουν το σημαντικότερο πρόβλημα στον πλανήτη. Ο καθένας νομίζει ότι το πρόβλημά του είναι το νούμερο ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Όλοι μας είμαστε ομοιοπαθείς. Απλώς κάποιοι εξ ημών από τα εκατομμύρια των παντρεμένων ανθρώπων έχουν μάθει να εκμεταλλεύονται τις συγκρούσεις και άλλοι δεν το έχουν μάθει και απλώς καταραίουν. Δεν φταίνουν όμως οι συγκρούσεις. Έλεγε ένας γέροντας Αγιορείτης, δεν τον ξέρετε, νέος σχετικά. Έρχεται συχνά στην Αθήνα και εξομολογεί και μάλιστα πάντοτε με ζευγάρι. Και μας έλεγε κάποια στιγμή, όταν έρχονται ζευγάρια και μου εξομολογούνται την αμαρτία τους, η οποία είναι «μαλώσαμε», γυρίζω και τους λέω «Ο καυγάς, το μάλωμα πονάει, αλλά να ξέρετε ότι πονάει γιατί είναι συντριβή εγωισμού, γι' αυτό πονάει». Κάθε μάλωμα που θα ξεπεραστεί, να ξέρετε ότι είναι παράσιμο, είναι ένα σκαλί πάνω από εκεί που ήσουν. Διάβαζα και για τη θλίψη χθες σε ένα ενοριακό έντυπο. Πολύ όμορφο, ένας Γάλλος ψυχολόγος, τον ήξερα, αλλά αυτό δεν το ήξερα ειδικά. Μιλούσε για τη θλίψη. Τι είναι, λέει, θλίψη? Η μετάβαση από το να αποδεχτείς μια νέα πραγματικότητα. Κάτι που είχες, δεν υπάρχει πια. Μέχρι να αποδεχτείς ότι κάτι καινούριο υπάρχει, το μεσοδιάστημα είναι η θλίψη. Μόλις πατήσεις το καινούριο, κλειμένος πια δεν είσαι. Δεν λέω λοιπόν ξαφνικά να γυρίσετε σπίτια σας και να πιάσετε τους καυγάδες. Δεν χρειάζεται, θα έρθει και από μόνο του έτσι και μόνο. Σας λέγω όμως ότι όταν προκύπτει, υπάρχουν μερικοί τρόποι να κερδίσετε από αυτό. Το πρώτο. Σύνολο 10. Όχι, τα 10. Πρέπει να ανοίξω σκονάκι, γιατί δεν θα τα βάλω στη σειρά. Θα σας πω ότι μου έρχεται. Το πρώτο, δεν έχουμε ενοχές όταν συγκρούμαστε. Γιατί τη μέρα εκείνη είχε σκάσει η Αίτνα. Τη μέρα που μίλαγα εκεί, μόλις είχε γίνει η έκρηξη στην Αίτνα. Στην Ιταλία, μήπω. Ήταν καμιά δεκαετία χρόνια πριν, 8. Και σκέφτηκα το εξής και σας το λέω. Έχει εκρήξει η γη γιατί είναι ζωντανός πλανήτης. Στους αστεροειδείς και στους κομήτες δεν υπάρχουν ηφαίστεια και εκρήξεις. Γιατί είναι πεθαμένα όλα. Κάθε φορά που συγκρούεστε, όσο μπορείτε, θυμηθείτε να χαρείτε και λιγάκι ότι εσείς και ο σύντροφός σας είσαστε ακόμα ζωντανοί και διεκδικείτε πράγματα. Και είναι στη φύση του ανθρώπου να διεκδικεί το καλύτερο. Πρώτα λοιπόν, μάλλον είναι πόδι μου, είναι σκληρό, αλλά όχι αποτυχία, δεν είναι πτώση. Πρόκληση για ένα σκαλί πάνω. Την ώρα εκείνη, προσέξτε σας παρακαλώ πολύ, διατηρήστε λίγο την ψυχραιμία σας, διότι τελειώνουν οι καυγάδες και κάποια στιγμή κάνεις αναδρομή του τι έγινε και ντρέπεσαι. Ντρέπεσαι. Για λόγια. Για πράξεις. Λέω πολλές φορές
και στα παιδιά μου στο σχολείο, κάνοντάς τους μουσική, γιατί εκτός από θρησκευτικά κάνω και αυτό. Ακούτε μουσική πολύ. Γενικά ασχοληθείτε με τέχνη να φτιάξει το μέσα σας. Η ποιότητα του ανθρώπου, φαίνεται, λέγανε οι παλιότεροι, ποιοτή, χαρτί και καυγά. Ένας καλλιεργημένος άνθρωπος μαλώνει διαφορετικά από έναν ακαλλιέργητο άνθρωπο. Ο καλλιεργημένος άνθρωπος που η ψυχή του έχει μαλακώσει από παραστάσεις, από ομορφιά, από ανοίγματα, αυτή τη στιγμή που είστε εδώ, καλλιεργήστε. Δεν είναι ότι έρχεστε να ακούσετε εμένα. Είναι οι σκέψεις που κάνετε εξαιτίας αυτών που σας λέω. Και αυτό είναι κέρδος σας. Δεν θα το είχατε. Αλλιώς μαλώνει ένας καλλιεργημένος άνθρωπος. Ακόμα και ο καυγάς έχει αισθητική. Θυμάμαι είχα καθηγητή μουσικής και κάποια στιγμή τον πέτυχα να μαλώνει με τη γυναίκα μου. Με έρθει. Με την δική του, έλα, τα γράφονται αυτά. Φουντώνει, φτάνει στα όρια του και της λέει, είσαι ανεδέστατη. Τι λες ρε φίλε, τρομερός. Η καλλιέργειά του ήταν ένας άνθρωπος μεγαλωμένος με υπέροχες μουσικές σπουδές από τους άνθρωπους που στιγματίζουν τους μαθητές του. Και του βγήκε από το στόμα με ζόρι να πει «Είσαι ανεδέστατη» και νόμιζε ότι την έχει καταβρίσει. Πώς το θυμάμαι, παιδάκι ήμουν, ήμουν σε ώρα μαθήματος. Να ήμουν 8-9 χρονών, πήγε να πιάνω το σπίτι του. «Είσαι ανεδέστατη» και λέω «Ρε παιδί μου, θα φτάσω εγώ ποτέ να έχω οροφή της βρισιάς» μια τέτοια λέξη, θα φτάσω ποτέ, άρα θα καλλιεργηθώ τόσο πολύ. Από τότε το είχα πει. Τι γίνεται, λέω. Προσέξτε λοιπόν, σας παρακαλώ θερμά, το θέμα του τι βγαίνει από το στόμα μας την ώρα που μαλώνουμε. Υπάρχει ένα απλό τρίκ, αν θέλετε να το κάνετε. Εγώ αυτή τη στιγμή καταγράφομαι. Έτσι. Είμαι διαφορετικό σαν σκεφτώ ότι καταγράφομαι και να ξέρετε έχω εκτεθεί και αρκετές φορές. Δεν πειράζει. Την ώρα που βρίσκεστε σε σύγκρουση, μπορείτε να φανταστείτε ότι σας παίρνει μια κάμερα. Κάντε αυτό το απλό τρίκ. Ξέρετε πόσα πράγματα, αν βάλετε με το μυαλό σας ότι τώρα μας κοιτάνε, θα ντραπείτε να συνεχίσετε να τα πείτε. Κάντε το. Βέβαια, μερικές φορές δεν είναι κάμερα, και αυτό είναι το νούμερο 3. Δεν είναι κάμερα, είναι παιδιά. Στην ηλικία των 13-14 χρόνων, ακόμα συζήτηση μεγάλων εγώ δεν είχα ακούσει. Και ένα περιστατικό έγινε εδώ στα Χανιά, στα Λενταριένα. Ήταν ο θειός μου, με την πατέρα μου κλπ. Στο τραπέζι, Πάσχα. Και ο θειός μου εδώ, ο Γρηγόρης ο Μαρκαντονάκης, για μία του μνήμη, γυρίζει και λέει κάποια στιγμή έτσι με το ύφος του αγωνιστή, ήταν στο βουνά επάνω στην κατοχή. Τα παιδιά να φύγουν. Αυτό νόημα. Το είχα και εγώ στο σπίτι μου. Δεν είχα ακούσει συχνά συζητήσεις μεγάλων. Γενικά οι μεγάλοι όταν συζητάγανε φεύγαμε. Τα παιδιά φεύγανε. Δεν ξέρω αν είναι καλό που μένουν πια. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπόρεσα να τα διώξω. Δεν το πρόσεξα. Είναι από τα πράγματα που αν γύριζα πίσω το χρόνο θα το κάνω. Δεν πρέπει τα παιδιά να ακούνε συζητήσεις μεγάλων. Εκεί έχω καταλήξει. Θα μου πείτε γίνονται πιο έξυπνα και μέσα στη ζωή και κάτι τέτοια διάφορα. Ναι, εντάξει, ισχύουν. Νομίζω τελικά οι ζημιές είναι μεγαλύτερες. Καταρχήν πονηρεύονται πολύ νωρίς. Δεύτερον, απομυθοποιούν πολύ νωρίς τους μεγάλους. Ενώ ο μύθος των μεγάλων πρέπει να παραμείνει αρκετά ζωντανός. Όταν λοιπόν εμάς μας διώχνανε για μια συζήτηση που θέλω να κάνουν πολιτική, τα παιδιά έξω. Δεν μπορώ να καταλάβω αν και έχω πέσει στην παγίδα αρκετές φορές. Και τα έχω ζητήσει από τα παιδιά μου το ήμαρτο, σε σύγκρουση με τη γυναίκα μου, να είναι μπροστά τα παιδιά. Φανταστείτε, νομίζω το έχω πει και εδώ στην Κρήτη αυτό, ήμουν στο τραπέζι και διαφωνήσαμε με τη γυναίκα μου για το αλάτι στο φαΐ. Υποστήριζε ότι ήταν αρκετά αλατισμένο και εγώ έλεγα ότι είναι ανάλατο και είχα δίκιο. Μιλάγαμε,
Η κόρη μου 7 χρονών. 7. Όχι 2 και 3. 7. Με μια νόρο. Μπορούσα. Μας κοιτάει με τρόμο και μας κάνει την εξής ερώτηση. Δηλαδή τώρα θα χωρίσετε. Και μείναμε κάνει. Συνειδητοποιώντας ξαφνικά τι καταλαβαίνουμε εμείς και τι προσλαμβάνει ένα παιδάκι. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε το παρατηρητήριο των μικρών παιδιών, διότι θα μείνει με την εντύπωση της σύγκρουσης, ενώ όταν αλληλοσυγχωρηθείτε, δεν θα το φωνάξετε να σας δει να φιλιώσετε. Θα μείνει ότι είστε σε σύγκρουση διαρκώς. Και είναι άδειο. Και για σας και για εμείς. Λοιπόν, έτσι, 2-3 ακόμα, μην περιμένετε τα 10, με παρατηρείτε τώρα, με μετράτε. Ναι, εντάξει, για σημείο κύριε. 4, βάλε 4. 4, δεν θα λέω με τη σειρά. Προσέξτε, διότι πολλοί καυγάδες οικογενειακοί δεν είναι δικοί μας. Όταν παντρεύτηκα, ήρθε η μάνα μου σπίτι. Παίρνω για τα δωμάτια. Κάποια στιγμή, τον άπλη τον τα ρούχα, η κανάλι λεκάνη, είχε μείνει κάτω από τον νηπτήρα του μπάρι. Παίρνει, εγώ τη συνόδευα. Άνετα υποτίθεται, τη έρχεται το σπίτι. Πώς έγινε. Περνάει, μπαίνει στο μπάνιο, κοιτάει τη λεκάνη, δεν είπε τίποτα. Κάνει μόνο την εξής γκριμάτσα. Έκλεισε λίγο το αριστερό του μάτι, όπως θα θυμάμαι τα τραυματικά. Δεν πήγε, μπορεί. Την άλλη μέρα μάλλον με τη γυναίκα μου να φύγει λεκάνη από εκεί. Δεν με είχε ενοχλήσει τις άλλες μέρες. Με ενόχλησε τότε. Ξέρετε πόσοι καυγάδες στα σπίτια γίνονται, αλλά ουσιαστικά με τα στόματά μας μαλώνουν οι συμπέθεροι. Βγάλετε τους τρίτους από τα σπίτια σας, όχι σωματικά. Μπορεί να μένουν 50 μέσα. Αλλά σαν σχέση, γύρω-γύρω πρέπει να έχει τύχη, με πόρτα κατεβαίνει όταν αποφασίσετε και όταν κατέβει έχει πηδιότητα. Δεν είναι δύσκολο να κρατήσετε έξω από το σπίτι σας την πόρτα κάποιον ξένο, ιδίως τους γονείς. Το δύσκολο να τους κρατήσετε έξω από το μυαλό και την καρδιά σας. Εκεί είναι πολύ δύσκολο. Γιατί οι γονείς έχουν ένα τρομερό μειονέκτημα, μειονέκτημα για τα παιδιά, πλεονέκτημα για εκείνους. Μην τα ακούτε ως θύματα, αν δεν προσέξετε θα σας εθείτες. Μην κλαίτε, αυτό θα κάνετε. Έτσι είναι η ζωή, εάν δεν βελτιωνόμαστε στην πορεία. Σας βεβαιώ λοιπόν ότι η κατοχή του μυαλού είναι για τους γονείς ένα από τα πιο προσφυλή και αποτελεσματικά του όπλα. Σαν ένα χταπόδι και έχει πέσει στον εγκέφαλο και κάνει κατοχή. Δεν τούζα, δεν τούζα, δεν είναι και στα αθλητικά ραδιόφωνα τελευταίω. Πολύ συνθήκη. Εδώ. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Δεν ξέρει για ποιο λόγο διαφωνεί και ξέρετε κάτι. Οι καυγάδες στους οποίους δεν καταλαβαίνει γιατί μαλώνει είναι χειρότεροι. Γιατί προσπαθείς να πείσεις και τον εαυτό σου για κάτι που δεν έχεις πιστεί. Εκεί είναι πολύ βαρβαρό. Όταν βλέπετε λοιπόν τον εαυτό σας να είναι εκτός εαυτού, αναρωτηθείτε. Εσύ, αληθινά εμένα, με νοιάζει κάτι. Κάντε μια ερώτηση αυτή. Μπαίνετε εγώ. Το γράψει η κυρία μου τόσο λίγο. Βάλε πέντε. Βάλε πέντε. Και γράψε. Μετασυσμή. Γράψε. Μετασυσμή. Μπρε. Ξέρετε ότι πολλά σπίτια γλιτώνουν το σεισμό και πέφτουν από τους μετασεισμούς. Συμβαίνει και με τους καλύτερους καυγάδες. Έχει περάσει η σύγκρουση, αλλά είναι τόσο εύφλεκτη η κατάσταση που υπάρχουν μερικά αποκαλύπτει στη μουσική. Όσοι ξέρετε από μουσική, αυτό λέγεται κόντα. Ξέρετε την κόντα, είναι η ουρίτσα. Είναι το τέλειο μιας μουσικής φόρμας. Οι κόντες αυτές οι ρίτσες είναι πολύ ύπουλες. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχεις χαλαρώσει. Και σε πετυχαίνει ο άλλος ανοιχτό. Ταν! Και στην τηλεφώνη. Και τρελαίνεσαι. Γιατί. Νόμιζες ότι είχες τελειώσει.
είναι πολύ δύσκολο να λες μέσα σου. Όχι πάλι. Με αυτό σε διέλυε. Οι κυρίες, όχι την αθώη κυρία, αλλά έχουν άλλα ελαττώματα. Στις κυρίες θα μιλήσω, παθώνω. Όχι, μιλάω κυρίως στους κυρίες, να ξέρετε. Έχουν ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο να τελειώνουν μια σύγκρουση, αλλά τελικά να μην τελειώνουν. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά και το ανδρικό φύλλο και τα υιοθετεί αυτές τις πρακτικές. Τη δήλωση στο παράδειγμα. Είναι τα περίφημα μούτρα κυρία. Γράψε μούτρα. Τα μούτρα είναι ό,τι πιο ύπουλο και πρόστιχο υπάρχει μέσα σε μια σχέση. Αν ήμουν πνευματικός, θα έδινα στα μούτρα περισσότερο επιτίμιο από την ηχεία. Γιατί μια ηχεία μπορεί να είναι και στον Πασχάλη. Στιγμιαίο. Και είναι ζούτηκε. Και σε πετυχαίνει. Εντάξει. Λάθος, τρομερό, δηλητήριο, αλλά έχει ένα τέλος. Τα μούτρα είναι εκ προμελέτης δηλητήριο και βασίζονται στη γνώση του άλλου και που πονάει ο άλλος. Τα μούτρα έχουν βαθιά ανησυχότητα. Μην το κάνετε ποτέ. Είναι ντροπή για έναν αξιοπρεπή άνθρωπο να κρατάει μούτρα σε ψυχή. Είναι κρίμα. Είναι κάτι που πρέπει κανείς, σας το βεβαιώ, να ντρέπεται. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι βέβαια και ταλαντούς. Εγώ είμαι από αυτούς. Αγωνίστηκα πάρα πολύ μετά τα φοιτητικά μου χρόνια να το κόψω, γιατί έβλεπα μια δύναμη να διαλύω ανθρώπους με τον λόγο. Είναι έμφυτο, αλλά ξέρω ότι κάποια στιγμή είχα γίνει εξπέρ στην ηρωνία. Πάθος τρομερό, το οποίο κυριολεκτικά χωρίς να δώσεις καμία αφορμή, μπορεί να μάθω πρωτοθέρι στην ωριά του. Έκανα μεγάλο αγώνα να το κόψω και κόβεται με έναν πολύ απλό τρόπο. Ό,τι σε ενοχλεί, χώνεται. Πέσα. Μην το κρατήσεις. Αν έχεις και ακροατή, δεν είναι εύκολο. Ωραία, τώρα πια και με την τεχνολογία που προσφέρεις. Ναι, αλλά δεν ξέρεις να το διαβάσεις. Θα διαβάσετε, θα το διαβάσετε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι κάτι τρομερό και σας βεβαιώ. Υπάρχουν μούτρα που κρατάνε χρόνια. Τα μούτρα είναι σε θέση να παγώσουν ένα γάμο, να το διαλύσουν. Γιατί δεν αντέχονται τα μούτρα ουσιαστικά. Θέλω να σας πω κάτι, τι νούμερο μας λέει. Εδώ, έξω. Το πέντε. Βάλε έξι, είναι καλό που θα σας πω. Ισχύει για τους κυρίους, αλλά τελικά βλέπω ότι ισχύει. Έλα μου, έλεγες, να πάρεις για τον άντρα σου, λίγο είναι. Εντάξει, δεν το σημειώνει, αυτό είναι για άντρες. Γράφω τα άντρα. Γράφω τους αφοβεί. Θέλω να ξέρετε κάτι, το οποίο δεν φταίνει οι γονείς μου, αλλά μας το έχουν περάσει. Ξέρετε τι με διέλυε πάντοτε στην θρησκευτική μου ανατροφή. Μια φράση, την οποία έκανα και επίσης πολύ κόπο να μην με πληγώνει πλέον. Ήταν η φράση, κυρίως στο σχολείο, όταν έκανα μια ζαβολιά. Αυτό δεν το περίμενα ποτέ από σένα. Αυτό το λέμε όλοι. Αυτό είναι διέλυε. Μην το λέτε στα παιδιά σας. Μην το λέτε. Την ώρα που το λέτε, το παιδί λαμβάνει το μήνυμα ότι οι άνθρωποι που αγαπώ και τους έχω τόσο ψηλά, με έχουν απορρίψει. Άλλο το μάλλωμα και άλλο τη μεγαλοβοήθεια σας. Προσέξτε, έχει διαφορά. Τα παιδιά πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να πείτε την αταξία τους χωρίς να αισθανθούν ότι πια δεν θα είστε ίδιοι απέναντί τους. Αυτό είναι βάστο. Προσέξτε τώρα όμως. Τώρα αν είναι κανείς ψυχολόγος από εδώ τώρα, ξέρω τι σκέφτεται, συγχωρέστε με, δεν μιλάω ως ψυχολόγος, ως παθόμενο. Ξέρετε πόσες φορές ισχύει αυτό το πράγμα μέσα σε μία σχέση συζυγική. Πίσω από τη σύγκρουση κρύβεται ότι ο αγαπημένος μου άνθρωπος που ξέρω ότι με είχε τόσο ψηλά, έπεσα πια στα μάτια του. Σιγά, όλα θα τα σκεφτείτε το πιλάκι. Πάντως, για το ανδρικό φύλο
Το έχω ακούσει με το στόμα μου που σε μιλάω πολλές φορές. Και ίσως είναι μια ανάμνηση μιας μητρικής απόρρευσης. Μην το αναλύσουμε άλλο, θα σας πω ένα πράγμα. Πρώτα εσείς, κάθε φορά που ο άνθρωπος σας πραγματικά σας πλήγωσε, θυμηθείτε δύο πράγματα. Πρώτα, εσείς τον επιλέξατε. Δεν σας τον φόρεσε κανείς. Ναι, αισθάνομαι. Και δεύτερο, έχει άλλα τόσα πολύ όμορφα που σας τράβηξαν κοντά. Να ρε. Είναι άδικο, έστω και για λίγα λεπτά, η προσοχή σας να μείνει μόνο στα αρνητικά. Γιατί τελικά, ποιοι νομίζετε πως είστε κι εσείς. Γιατί ακριβώς ό,τι σκέφτεστε για τον άλλον, σκέφτεται την ίδια ώρα την ζωή σας. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, άσε τα υπόλοιπα εντάξει, έξι με καλά, πάλι σε φαμιλή, θα ξανάρθω. Δεν το σέτα, είναι της μόδας, ξέρετε τώρα πια κάτω σε κάτι τους υπολογίες, δεν δίνουν και ασκήσεις για το σπίτι. Την άλλη φορά που δίνουν τα κοιτά τα σεμινάρια, μερικοί εννοείται, το κάνουν και μερικοί ελίσσοι, δεν ξέρω είναι καλό ή κακό, πάτε να έχεις μια βία πνευματική. Αρχίσαμε επίσης στο σχολείο Λυκείου, με τακτική παρουσία στην Εκκλησία, σπάνιο πράγμα. Και μου είπε, κύριε πνευματικό μου, είπε, α, λέω τη εξομολογία, κάτι έδειξε. Μου λέει μηνωρία μου αυτή, κάτι λέγαμε. Μου λέει μηνωρία μου. Εξομολογήσει, είπε, τα λέγαμε στο διάλειμμα, μου λέει. Έχουν πάει να το συναντήσω σε 15 μέρες και μου είπε να παρατηρώ λίγο τον εαυτό μου. Ακούστε τη φράση. Πόσες φορές χάρισα στους άλλους συγγνώμη. Μπορεί να φαίνεται λιγάκι διαδικαστικό. Μου άρεσε όμως γιατί δείχνει ότι δεν κλείνει η προσπάθεια από τη στιγμή που μπήκα σε ένα εξομολογητάριο μέσα και έφυγα μετά και έφυγα. Λες λίγο τον εαυτό σου. Προχώρησες, έκανες κάτι. Παρατήρησε λιγάκι τον εαυτό σου. Λοιπόν, θα σας αφήσω στο 7. Γιατί αν συνεχίσουμε σε αυτό το στυλ θα νομίζω ότι ήρθατε σε ψυχολογικό σεμινάριο. Αλλά δεν είναι εκκλησία. Εδώ είναι η Εκκλησία. Και δεν ήταν στοιχείο που γύρισε και σας είπα τα σκαλιά που κοπεύετε να ανέβετε της Εκκλησίας ή του Δημαρχείου. Και κατά βάθος ξέρετε αν υπάρχει κάποια διαφορά σε αυτό το παιδί. Και τι θα λέγατε στο παιδί σας να σας έλεγε ότι εγώ αποφασίζω να παρουσιάσω τον πολιτικό γάμο. Θα είχατε αληθινά κάτι να του πείτε. Θα είχατε αληθινά κάτι να του πείτε γιατί να πάει να παρουσιάσει με θρησκευτικό. Πέραν από το ότι θα επικαλιόσασταν με ένα κοινωνικό στίγμα ή κάποιο σχόλιο γειτόνων ή, εν πάση περιπτώσει, το σπάσιμο μιας παράδοσης. Κάτι ουσιαστικό αλήθεια θα είχατε να του πείτε. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Γιατί ξέρετε, έρχεται η ηλικίωση των παιδιών σας και θα ακούσετε πάρα πολλά. Δεν θα πιστεύετε στα αυτιά σας. Μιλάω για τους νεότερους από μένα. Δεν θα πιστεύετε στα αυτιά σας. Μέχρι τα 14. Ο καλός μπαμπάς, ο χριστιανός, σκούνταγε τον Νικόλα, Κυριακή πρωί. Νικόλα, εκκλησία. Ελατήριο. Έφτασε ένα ωραίο πρωινό. Νικόλα, εκκλησία. Μπαμπά, ξενύχτησε χθες το βράδυ. Δεν θα έρθω. Σωστή σειρά. Σας βεβαιώ, αυτή η απλή φρασούλα με έβαλε να στηρίξω τον εαυτό μου στο έντονο αίσθημα μιας αποτυχίας που ήρθα ως ένας καλός γονιός. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το διαχειρίστηκα, το προσπάθησα. Και θα σας πω και μια κρυφή μου σκέψη, γιατί θα σας πω ένα μυστικό, θα το ξέρετε. Ό,τι δείτε στα παιδιά σας, ως ανατρεπτικό ή ως αμφισβήτηση σε αυτά που τους λέτε, πώς θα αντέξουν αυτό το φαγό. Κατά βάθος έχουν διαβάσει κρυφές σας σκέψεις. Από τα παιδιά σας θα ακούσετε ανομολόγητες σκέψεις που δεν τολμήσετε να τις κάνετε. Γιατί σκέφτηκα πολύ, τουλάχιστον 1,5 χρόνο, και είπα,
Δεν ήθελα να έχω ένα παιδί που καταπίνει αμάσχη ό,τι του λέω. Εδώ. Κατά βάθος του χάρη. Και τώρα ξέρω ότι κάθε φορά που κάνει το σταυρό του ή κάθε φορά που θα κοιμηθεί, δεν είναι από μένα. Είναι επιλογή του. Και χαίρομαι πολύ. Η στιγμή μου σε εκείνη ήταν δύσκολη. Λοιπόν, πάμε πάλι στα σκαλιά του Δημαρχείου και της Εκκλησίας. Την ώρα που αδερφήκατε, παντάτε μόλι εξημών, βάλατε ένα Ευαγγέλιο στη μέση. Βάλατε ένα Ευαγγέλιο στη μέση. Και αρχίσετε να γυρνάτε γύρω-γύρω στο Ισαΐα χώρο. Την ξέρετε τη συμβολική. Την είναι αυτή. Κέντρο της ζωής μου πια, δηλαδή το μέτρο της ζωής μου, το καλό και το κακό πια θα ρυθμίζεται από αυτό που υπάρχει εδώ μέσα. Προσπαθήστε να πιστέψετε ότι εκεί έξω το καλό και το κακό είναι εντελώς διαφορετικό από το καλό και το κακό ενός χριστιανού. Προσπαθήστε να το καταλάβετε. Ισχύει. Δεν είναι απλό κάποιος συνειδητά να πιστεύει. Δεν είναι καθόλου απλό. Μπορεί να το έχει διακοσμητικό. Ένα καντιλάκι το βράδυ μπροστά σε μια εικόνα. Κάνα σαυρό. Έχω δει ανθρώπους, ξέρετε και τους τύπους. Σαυρό. Πάει και ο σταυρός ξύλο με κουλό. Υπάρχει ο σταυρός καρδιογράφη. Είναι αυτό. Υπάρχει το μέτωπο αυτό, αλλά δεν φεύγει λιγάκι πάνω. Και είναι και ο σταυρός στο χαοτικό. Κάπου θα κάνω. Δεν κατηγορώ κανένα. Όχι για να το φύγει ο καθένα και ό,τι ευκαιρίε είναι. Αλλά όποιο θελήσει να το κάνει συνειδητά, να ξέρετε ότι έχει να κάνει επιλογέ στη ζωή. Εγώ ένα πράγμα θα σα πω. Αν στηριχτεί κάποιο σε αυτό το έρμο το Ευαγγέλιο, και το λέω έρμο γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι περισσότεροι τι υπάρχει μέσα εκεί. Όποιο όμω κάνει κέντρο από αυτό το Ευαγγέλιο, θα μπορεί να συγχωρεί ευκολότερα. Και σας βεβαιώ, δεν υπάρχει γάμος χωρίς δυνατότητα άμεσης συγγνώμης. Αυτό το σημείωσα. 40 χρόνια κλείνουμε και το κατάφερα σήμερα το πρωί. Συγχώρεσα τη συμμαθητή μου που με ξυλοφόρτωσε Δευτέρα Λυκείου. Με ταπείνωσε, ενώπιον των άλλων. Δεν ζητώ. Σκοτώθηκε σε μια άσχημο τρόπο 21 χρόνια. 38 χρόνια και κατάφερα να πω να είσαι συγχωρεμένος κι αν ποτέ αγκαλιαστούμε κάπου αλλού με όλη μου τη ζάχνη. Αλλά είχα την πολυτέλεια να περιμένω αυτή η συγγνώμη 40 χρόνια. Στο γάμο αυτά τα πράγματα πρέπει να συμβαίνουν ταχύτατα. Γιατί 40 χρόνια να περιμένει να συγχωρέσει τον άλλον, είσαι ήδη στο τέταρτο πράγμα. Είσαι τρία διαζύγια πίσω. Λοιπόν, θα σας πω κάτι και να το θυμάστε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρέσει. Είναι ενάντια στη φύση του. Μόνο ένας μπορεί να συγχωρέσει. Όποιος αισθάνεται ότι έχει συγχωρεθεί. Η συγγνώμη είναι δώρο. Κάθε άνθρωπος μέσα στην πίστη του έχει τη στιγμή να περάσει την προσωπική του Δαμασκό. Θυμάστε τη Δαμασκό στον Απόστολο Παύλο. Είναι τη στιγμή εκείνη που ο Παύλος συνειδητοποιεί ότι τον συγχωρεί αυτόν που τον έχει διαλύσει ως διωκόμενο. Σαούλ, Σαούλ του λέει τι με διώκησε. Διαβάστε λίγο για τον Απόστολο Παύλο. Αν πέσει στα χέρια σας ένα οποιοδήποτε βιβλίο, πρόκειται περί ενός απίστευτου ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος από την ημέρα εκείνη ονομάζει τον εαυτό του ότι είναι κάθαρμα, το λέει με τις επιστολές του. Δεν κρίνει, δεν σχολιάζει, δεν ενοχλείται, αγωνίζεται, τον προδίδουν όλοι μιλιά μέσα στις επιστολές του. Αν κάποια στιγμή εκνευρίζεται, είναι γιατί λυπάται τους ανθρώπους που ξαναγυρίζουν πίσω στα
εβραϊκά, τις εβραϊκές συνήθειες. Γιατί έχει τόσο πλατιά καρδιά ο Απόστολος Παύλος? Γιατί κάποια στιγμή αποδέχτηκε την συγγνώμη, ενώ το δίκαιο θα ήταν καταδίκημα. Ο Απόστολος Παύλος έγινε ότι έγινε γιατί δεν ξέχασε ποτέ έναν Θεό που τον συγχωρεί διαρκώς. Αν θέλετε να κερδίσετε από την πίστη σας, μέσα στο γάμο σας, να αισθάνεστε διαρκώς έναν Θεό που σας αγαπάει απροϋπόθετα. Παρόλα τα καθημερινά μας μικροεγκλήματα, που τις περισσότερες φορές μόνο μη θα ξέρετε, δεν τα μαθαίνει κανένας. Αισθανθείτε μέσα στην πίστη συγχωρεμένη και σας το υπογράφω. Ο γάμος σας θα ανθίσει. Οι γάμοι αποτυγχάνουν διότι όλοι πιστεύουν ότι έχουν δίκιο. Οι γάμοι στεριώνουν όταν ξέρεις ότι έχεις δίκιο και το κερνάς. Άμα σιωπήσεις όντας με φωλιά λερωμένη, σιγά μην μιλήσεις κιόλας όταν σε έχει πάρει ο σαμπάρι. Τι να πεις? Το θέμα είναι να σιωπήσεις όταν έχεις δίκιο. Αυτή είναι μια αρχοντική συμπεριφορά, γιατί ο Θεός που πιστεύουμε στην ορθοδοξία τουλάχιστον είναι ένας άρχοντας. Δεν καταγράφει σε τευτέρια παρανομίες, δεν καταδικάζει, δεν σφαλιαρίζει με πουράνιες σφαλιάρες, αγαπάει μόνο και κάποια στιγμή γυρίζει και λέει στον καθένα από εμάς ό,τι είπε και στον Απόστολο Παύλο εκείνο το μεσημέρι. Και να μιλήσω για τον εαυτό μου. Ρε Ηλία, γιατί μου το κάνεις? Ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και να το θεωρείτε μεγάλη ευλογία, γιατί είναι η Εκκλησία του Φιλότιμου και όχι της υπακοής και των προσκυνημένων. Γι' αυτό να αισθάνεστε περήφανοι που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ. Γιατί είμαστε σε παράδοση όπου ο Θεός είναι άρχοντας. Είμαστε οι άρχοντες με το κεφάλι ψηλά. Την ώρα που θα σιωπήσεις, να ξέρεις ότι έχεις φύγει για άλλου, σε άλλο επίπεδο ύπαρξης. Ένας παπάς που δεν τον είχα και πολύ, δεν τον έπιανε το μάτι μου, αλλά την περασμένη Κυριακή είπα, αλλά να πάθεις, το έπαιζες ξύπνιος, άκου τώρα κάτι, οπότε δεν θα σιωπήσω. Γυρίζει και λέει από άμβονος. Η μόνη αληθινή αγάπη είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Όλες τις άλλες πρέπει να τους βάζουμε πάνω από ένα τεράστιο ερωτηματικό. Τρελάθηκα. Το εξήγησε και θα σας το πω τι εννοεί. Κάθε αγάπη, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, λίγος πολύ, έχουν μέσα τους ένα λησμυρίσι. Έχεις κάτι να πάρεις. Κακά τα ψέματα. Εκεί που φαίνεται πόση καρδιά έχεις, ατόφιες αγάπης, αχρησάτες, είναι τα αποθέματα που έχεις για να συγχωρήσεις έναν εχθρό. Που καραμπινά τα λέει να κερδίσεις από εκείνον τίποτα. Σε έχει βλάψει ήδη. Πάντοτε θεωρούσα ότι η αγάπη προς τους εχθρούς είναι κάτι ανέφικτο. Είναι όμως κάτι πολύ ψηλό και διαρκώς πρέπει να τίνουμε προς τα εκεί. Έτσι το έχω. Ξαφνικά κατάλαβα ότι δεν είναι το υψηλότερο, είναι η προϋπόθεση για να πεις ότι αξίζει κάτι. Και από εχθρούς κάθε μέρα, να. Μην νομίζετε δηλαδή ότι θα σας λείψει. Άμα θελήσετε να το εφαρμόσετε, για πλάκα. Ξέρετε, μερικά πράγματα μέσα στην πίστη μας μπορούν να εφαρμοστούν σαν πείρα. Δεν είναι να το ακολουθήσω, δείτε μόνο λειτουργεί. Λειτουργεί ο γάμος μου αν σιωπώ κάθε φορά που έχω δίκιο? Τι χάνεται να το δοκιμάσετε δηλαδή δύο μέρες? Άσε που άλλο στα μηνικά και λέω, δηλαδή, δεν πρέπει. Εδώ θα μαγειέψει και ο κόσμο, δηλαδή. Σκέψου να σε έχει, μην πω, γλωσσοκοπάνο, γιατί θα πάρει ένα συνσυχικό, αλλά σε έχει γλωσσοκοπάνο. Και ξαφνικά, σου λέει κάτι. Τις έχω δει, Σαντρέα, τις έχω δοκιμάσει. Τις έχω δοκιμάσει, αλλά δυστυχώς έπεσε και σε ξύπνη γυναίκα και με πήρε νωρίς κάπου. Αν είχα καμιά άλλη, ξέρω ποιες θα ήταν οι δράσεις. Η επόμενη τέτοια είναι να σε προκαλέσει με καραμπινάτη αδικία απέναντί σου. Σιωπάς.
τον συγχωρεί όπως τέλος πάντων σε αυτή τη στιγμή, συγχωρώντας τον εχθρό σου. Πας και βάζεις, λέει, μια χεριά αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του. Τον αποσυντονίζει εντελώς ανά, δεν ξέρει τι είναι. Ξέρετε κάτι, είναι ο μόνος δρόμος, η σιωπή, για να κάνεις τον άλλον να ντραπεί. Γιατί μέσα στο γάμο, όπως και στην κοινωνία έξω, η μεγαλύτερη απώλεια που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι η ντροπή. Δεν ντρεπόμαστε κανένα. Ούτε τον εαυτό μας, ούτε τον Θεό. Είναι ευλογία η ντροπή. Και το λένε και οι πατέρες οι σύγχρονοι γυναίκοι. Είναι ευλογία Θεού να ξαναδείς μέσα σου την εσωτερική ντροπή, το φιλότιμο. Δηλαδή να πας να κάνεις κάτι, να μπορείς να το κάνεις, να μην σε βλέπει κανείς και να ξέρεις ότι θα πιάσει, θα πετύχει. Και μπορεί να βγάλεις κάτι. Ή μπορεί να κερδίσεις εξουσία. Και να υπάρχει μέσα σου μια φωνή που να σου λέει, ναι ρε φίλε, μπορείς. Σίγουρα θα πιάσει και να σε πάρει κανένα σκαμπάρι. Αλλά αρέσει. Έλα. Έλα. Και μόλις ακούς τη φωνή αυτή να λες, μπορώ, αλλά δεν θέλω. Αυτή είναι η τρόπη και το φιλότιμο. Αυτή είναι η κρίση που περνάμε. Δεν είναι κρίση οικονομική. Είναι κρίση ντροπής. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Χάσαμε ως λαός την ντροπή μας. Τι θα ξαναπρέπει να κάνουμε. Τους πάνε και σε εμάς εδώ κάτω, αν και αρχίζω δεν ξέρω ποιος είναι πάνω και ποιος είναι κάτω. Γιατί πολλές φορές λέω στην τάξη μέσα σε παιδιά πρώτης και δευτέρας γνωσή, κάποιος από εσάς σε 25-30 χρόνια μπορεί να είναι υπουργός ή πρωθυπουργός που το ξέρω. Και ποια είναι μια έννοια αυτή. Εσύ αυτόν τον άνθρωπο, αν δεν του πω κάτι που είναι πιθανό να το ακούσει μια φορά στη ζωή του, αύριο θα ταλαιπωρήσει ανθρώπους και θα πρέπει να πει. Λέγε. Ένας πολύ βασικός, ένα πολύ βασικό στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας, πολύ σημαντικός στέλεχος στην ιεραρχία, είχε αναλάβει τα θέματα τα θρησκευτικά, εγκαταστάθηκε επί Πασόκ. Και η Σύνοδος δεν ήξερε τι είναι. Γιατί πρέπει να πιάσουμε και λίγο τι γίνεται εδώ πέρα. Πήγαινε στο σπότο, γνωστός μου. Το πιάνει, του λέει, κύριε Μενικέ, ξέρετε η θυσία του και εδώ. Τον διακόπτει όλος και του λέει, σεβασμιότατε. Τα ξέρω όλα. Εγώ είμαι πνευματικό παιδί, τάδε παπά στην κυρία. Αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, από το χέρι του θα περάσει. Τα θρησκευτικά, αποφάσεις πολύ κρίσιμες για θέματα εκκλησίας, θα περάσουν με την τυπογραφία. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν πνευματικό παιδί, ενός πολύ καλού γέροντος στην κυρία. Του λέει, μην ανησύ, τα ξέρω, μην κουράζεσαι, θα τα βρούμε όλα, ήρεμα. Γι' αυτό σας λέω, τα εκεί πάνω πρώτα αρχίζουν και πέφτουν εδώ κάτω και μετά πάνε στα πάνω. Αν στερέψουν εδώ κάτω, θα δείτε δίψα και όταν κάποιοι φτάσουν. Έτσι. Λοιπόν, να σας πω τι άλλο είχα σημειώσει. Ταξίδευα, τώρα είχε τις οδηγίες τι γίνεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αν πέσουν λέει μάσκες. Πρώτα λέει φόρεσε εσύ και δώσε στο παιδί σου. Ξέρετε τι πέρα η χώρα αυτή. Και έχω να σας πω και κάτι πια σε προσωπικό επίπεδο. Σε θέματα πίστης, τέχνης, ανθισμένης ζωής. Φροντίζετε τον εαυτό σας για να έχετε να δώσετε. Εάν μη ζεριάσετε μέσα σε ένα σπίτι, είτε άντρες είτε γυναίκες, και μέρα με τη μέρα μαραίνεστε, μοιραία θα μαραίνει τη σχέση σας. Το ξαναλέω. Το ότι είστε εδώ τώρα, είναι ένα γραμμάριο ποιότητας στη σχέση σας. Γιατί εδώ, έστω και για ένα γραμμάριο πλουτίζετε. Μια σκέψη παραπάνω που κάνετε. Δεν ανάγκη να μην εγώ, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος. Φροντίζουμε τον εαυτό μας. Να είμαστε ανθισμένοι, καλά με τον εαυτό μας, ήρεμοι,
με συγγνώμη στον εαυτό μας. Μεγάλο θέμα, όχι τώρα. Όλα αυτά είναι προϋπόθεση να έχεις μια σχέση καλή. Το άλλο που είχα σημειώσει είναι το ηρωικό που σας είπα στην αρχή, να ξέρετε ότι γεννιόμαστε πλάσματα απολύτως εγωιστικά. Είναι η φύση μας έτσι. Σαν βρέφη, η μόνη μας έννοια είναι να πιάσουμε ένα στήθος και να αρχίσουμε να συλλάζουμε. Αυτό μας νοιάζει. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν σε 60, σε 70 τους χρόνια και πέρα από αυτό, μόνο να φάω, δεν το ξεπεράσουν ποτέ. Η οικογένεια είναι μια πρόκληση να κάνεις και κάτι για τους άλλους. Γιατί αν μη τι άλλο φωνάζει το αίμα ότι κάποιος αγαπάμε και μας αγαπούν. Ξέρω μπαμπάδες, αγαπητοί, που έχουν διακόψει δύο φορές το βράδυ τον ύπνο τους για να φέρουν παιδιά σπίτι. Στις δύο, επιστροφή, μια ώρα ύπνο και στις τέσσερις. Όχι μικρά, τώρα, ακόμα και τώρα. Θα κάνω τα δρομολόγια. Κάποτε τα βαρυγκομούσα. Τώρα πια λέω. Η Λία μας, αυτός είμαι εγώ. Εσύ δεν πήγες να μου βάλεις μέσα στη ζωή σου ιδεώδη ορθόδοξα χριστιανικά. Μάλιστα. Δεν σκέφτηκες και κάποια στιγμή είσαι πρεσάρανε λιγάκι να το γίνεγες λιγάκι και στο μοναχισμό. Μου το πρότεινα. Δεν είδα τον εαυτό μου κάποτε, άκουσε το παράτησα. Με συγκινούσαν όμως πάντα τα τρία ιδεώδη. Ξέρετε, υπακοή, παρθενία, κτημοσύνη. Το δεύτερο είναι και το καλύτερο. Οπότε το ένα και το τρία. Υπακοή. Για δοκιμάστε κάποια στιγμή να κάνετε κάτι επειδή το είπε ο άλλος, χωρίς να σκεφτείτε αν μ' αρέσει, αν μ' κουράζει. Τελευταία έχω αρχίσει και ανεβαίνω να μαζέψω ρούχα χωρίς να σκέφτομαι. Πάντα και το βαρυγκομούσα. Με εκνεύριζε πάρα πολύ. Μαζεύεται, δεν ξέρω, διάτρεψα να μαζεύεται ρούχα. Εγώ πηγαίνω ακόμα στην ταράτσινα. Είναι κάποιοι μήνες τώρα που σταματάω να σκέφτομαι και γυρίζω και λέω. Μου το είπε. Τέλος. Δεν έχω εγώ. Δεν σκέφτομαι τι με εξυπηρετεί, τι με βολεύει. Θα έκανα κάτι άλλο, με διέκοψε από κάτι. Πάντα από κάτι σε διακόπτω. Γυρίζω όμως και λέω, για να βιώσω λιγάκι την έννοια της υπομονής, υπακοής. Τι σημαίνει υπακοή. Έστω και για λίγο δεν έχω θέμα. Ξέρετε πόσο τρέμουν οι άνθρωποι να μην έχουν θέλω. Σας βεβαιώ ότι είναι μια υπέροχη αίσθηση. Και τι είναι. Να κάνεις, όχι να μην έχεις θέλω, προσέξτε. Να κάνεις θέλω σε το θέλω του άλλου. Αυτό είναι υπακοή. Θέλω δεν μπορεί να μην έχει. Δοκιμάστε το. Κάντε κάτι που θα σας πει ο σύντροφός σας για οτιδήποτε, χωρίς να το σκεφτείτε, μόνο επειδή το είπε. Δοκιμάστε το. Σας περιμένουν εκπλήξεις μέσα στην ψυχή σας. Πάλι. Ακτιμοσύνη. Όχι μόνο στα λεφτά, θέλετε να μην έχεις τίποτα. Έχετε αισθανθεί ότι δεν έχεις τίποτα αποκλειστικά δικό σου. Μεγάλη λύτρωση. Μεγάλη λύτρωση. Και εκνευρίζομαι πραγματικά, εκνευρίζομαι. Στεναχωριέμαι με ζευγάρια πλέον μαθητών που έχουν παντρευτεί και μας έχουν καλέσει σε κάποια σπίτια κλπ. Και έχω πέσει συζητήσεις, βγαίνουμε έξω και είναι το αντρόγυνο και το σκυλάκι είναι. Αντρόγυνο τώρα. Πληρώνω εγώ γιατί πλήρωσες εσύ την περασμένη φορά. Σας βεβαιώ, τα έπαιξα. Δεν είναι μέσα ήθιο. Δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι μια καλή συμφωνία. Μπορεί να είναι αγαπημένοι άνθρωποι. Αλλά δεν έχουν αισθανθεί την απέραντη ευχαρίστηση ότι δεν έχει τίποτα δικό σου. Άσε που ουσιαστικά δεν έχουμε τίποτα δικό μας έτσι και αλλιώς. Μέσα στο γάμο και αυτό. Και τέλος η παρθενία. Θα το δει ο φως. Δεν το έχω. Παρθενία. Για τους περισσότερους ανθρώπους η παρθενία είναι αποχή. Σεξουαλική αποχή. Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτό που ενώνει οι πατέρες της Εκκλησίας Παρθενία. Ξέρετε τι είναι η Παρθενία. Μια πόρνη. Η πορνεία. Είναι κάτι το οποίο απεχθάνεται οι πατέρες της Εκκλησίας για έναν λόγο. Δεν μπορείς να δοθείς πουθενά ολοκληρωτικά. Είσαι σπασμένος κομμάτι.
Η παρθενία δεν είναι απλή. Η παρθενία για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι η αφοσίωση. Η παρθενία είναι η μονογαμία. Γιατί πολλοί ρωτάνε, εντάξει, μέσα στο γάμο θα δύο ή δύο που κάνετε. Το τρίτο και το τρίτο. Όλη σου η ύπαρξη έχει επικεντρωθεί σε ένα πρόσωπο και δεν σου φτάνει μια ζωή να αγαπήσεις και να αγαπηθεί με αυτό το πρόσωπο. Αυτή είναι η ορθόδοξη παράδοση η παρθενία. Και απόδειξε ότι στο μοναχικό βίο δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ιησούς προβάλλεται ως νυμφίος. Οι μοναχές προσέρχονται στην κουρά ως νύμφες Χριστού. Και οι άντρες αισθάνονται τον εαυτό τους επίσης τον Χριστό ως νυμφίο. Εκεί θα επικεντρώσω όλη την αγάπη. Αν λοιπόν είχατε καμιά αμφιβολία ότι ο έγαμος βίος καλός είναι, αλλά δεν φτάνει και στα ύψη μιας μοναχικής ζωής, είναι λάθος. Και σας είπα και στην αρχή. Αγώνας και μεγαλείο το ίδιο. Και στο μοναχικό βίο και στο μοναχικό. 100%. Λοιπόν, και το τελευταίο, γιατί ήρθε η κόρη μου προχθές, μου λέει, το έχω σημειώσει εδώ. Μπαμπά, θα βρω ένα καλό νέο. Ωραία ερώτηση. Σας βεβαιώ, χωρίς να σκεφτώ καθόλου, έδωσα μια πολύ απλή απάντηση. Το αξίζεις. Γιατί και ο άλλος, ο καλός άνθρωπος, μα μου λέει. Εσύ είσαι γι' αυτόν καλή. Αντί λοιπόν και ως γονείς να αναρωτιόμαστε με ποιον θα μπλέξει, με ποια θα μπλέξει. Άσε που δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Άσε που δεν ξέρουμε τι θέλουμε, γιατί στο σχολείο έρχονται και άνθρωποι και τρελές. Κύριε Μίνα, η ίδια μάνα, πέρσι, δεν βγαίνει το σπίτι. Τι να κάνω. Γιος. Δεν βγαίνει. Φέρνω κορίτσια σπίτι, να κάτσουν, να κάνουν πάρτι και τα λοιπά. Φέτος. Στο λόγο, ναι. Κύριε Γιαννίνη, δεν μπορώ να το μαζέψω. Τι να κάνω. Έπρεπε να δώσω στον ίδιο άνθρωπο, τη μια για να βγει από το σπίτι ο Καναπέρας, την άλλη για να βγει. Η μαμά δεν είχε με την ασφαλική. Ακριβώς. Μπράβο κύριε. Α, έπιασε τόπο. Εγώ το ξέρω, θα έχει ωφέλεια η κυρία Μαξίνη. Μα η μαμά, μπορείτε να το παιδί σε μεγάλη ηλικία, πέταγα σε αυτή το παιχνίδι και το παιδί να τους ζωριστεί. Σωστά. Διότι, κύριοι μου, σας παρακαλώ, αυτό από προσωπική πήρα πάρτε εδώ. Οι ρόλοι της γυναίκας στη ζωή αυτή έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα να τους δίνονται έγκλημα. Ο άντρας θα δική να σύζυγος και ο πατέρας. Η μάνα είναι η μητέρα αυτομάτως. Ο άντρας πρέπει να το παλέψει για να γίνει ο πατέρας. Ξέρω ένας μεγάλος ψυχολόγος που έλεγε ότι κάθε ηλίθιος μπορεί να γίνει πατέρας, βιολογικά, αλλά λίγοι γίνονται γονείς. Και είναι αυτό. Ακόμα λοιπόν και αυτό που λέει η κυρία έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όποτε ακούτε τέτοια κολλήματα και τέτοιες αγωνίες και άγχη, το ζευγάρι έχει φανεί. Εκεί καλύτερα. Πάντα εκεί καταλήγει. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω πραγματικά είναι κάτι που με λύπησε. Διάβαζα τον ηθοποιό αυτό. Ποιο είναι. Πού βρέθηκε στο μαύρο του το χάλι, τον είδατε κάποιον από το. Α, δεν μπορώ να το διαβάσω. Κάποιος Φώτης κάποιος. Α, που δήλωσε που δήλωσε αυτοκτονήσει κλπ. Έφτασε στο Ευήνοτα. Και θα σας πω κάτι, αλλά μη σας σοκάρει. Ουσιαστικά και ο γάμος είναι η αυτοκτονία. Απλώς σας έπνιξε ένα ύψη. Ο απελπισμένος άνθρωπος αυτοκτονεί. Ο καλός σύζυγος εαυτοκτονεί. Μέσα στο γάμο ο μίζερος, ο ξεφτύλας εαυτός μας, με τα μικροπάθη του και με τις μικρομιζέρειες. Καλύτερα να πεθάνει και να γίνουμε κάτι καλύτερο. Να βλέπετε
Τώρα, αν μίλαγα σε παιδιά και αυτό σα ρωτάει, κανεί που σκέφτεται να παντρευτεί. Αλλά ευτυχώς εδώ, ευτυχώς. Και σίγουρα γιατί θα κάνει ενδιαφέρον συζήτηση. Θα έλεγα στα νέα παιδιά, μέσα στην πίστη μας, δεν διαλέγουμε άνθρωπο για να περάσουμε καλή ζωή. Διαλέγουμε προπονητή. Μέχρι να δώσεις την ψυχή σου, θα ψάξεις όλα. Και δυστυχώς, τα πολύ εύκολα σεξουαλικά έχουν αλλοιώσει λιγάκι τα άλλα κριτήρια. Αυτό είναι θέμα. Πριν από 5-6 χρόνια πούλησα αυτοκίνητο, 1.500 ευρώ. Πάω, μου δίνει προκαταβολή. Μου λέει, καλό, ωραία το αυτοκίνητο. Του λέω, μια χαρά. Μου λέει, μου λες αλήθεια. Λέω, αλήθεια σου. Πάει την προκαταβολή. Θα παίρνω τα βάλω στο τσέπι, δεν θα μετρήσεις. Προκαταβολή ήταν 500 ευρώ. Όχι, δεν τα πιστεύω, θα μου δίνει, θα σε πια. Μου λέει, να μετρήσεις. Αρχίζω και μετράω. Και βγάζω 11.50 ευρώ. Και βάλει ένα ακόμα. Πίτρες. Μου λένε παραπάνω, πάρε την πέρα πίσω. Μου λέει, άρα το αυτοκίνητο ήρθε. Αυτά τα τεστ τα χρωστάμε στον εαυτό μας πριν δέσουμε τη ζωή μας. Τα χρωστάμε. Μπορεί να ζήσεις μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τρώει τις μιλιτζάνες. Έμεινες τις λατρεύεις. Με αυτό μπορείς να ζήσεις. Αλλά με έναν άνθρωπο την ώρα που σε κάνεις ένα σταυρό σε χλιβάζει, δεν μπορείς να ζήσεις. Και δεν πρέπει να ζήσεις. Εκτός πια, αν έχει τόσο πολύ πλατείνει η καρδιά σου και έκανε στη ζωή σου αποστολή, όπου γυρνάς και λες από τον άνθρωπο τον σώσω. Respect. Όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό το παιδί. Μπορεί να υπάρχει ένα άνθρωπο. Λέω λοιπόν στα παιδιά μου, και όποτε με ρωτάνε και παιδιά στο σχολείο, ήρθε κάποτε τρίτη ηλικίου μαθητής, μου λέει, πήρε αυτή η κοπέλα που λέγαμε από το μέσα φυτάξει. Ισόδες. Όχι. Δεν ξέρω. Πάει. Σε καμιά δύο εβδομάδες έχετε με τα μούτρα μέχρι κάτω. Τι είναι αυτό. Φυσικό. Όχι με δύο. Άλλα περίμενα. Και από την τρίτη μέρα που βγήκαμε, μου ζήτησε κρεβάτι. Δεν ήθελα. Και γύρισε και μου είπε. Αν δεν το κάνεις, άντρας δεν είσαι. Του λέω, δεν σου αξίζει. Μα κύριε, όλοι εδώ, φύγε. Μια χαρά είσαι. Και μόνο που είχες τη δύναμη να πεις ένα άλλο. Κάποτε θα τα θυμάσαι και θα φτάνεις υπερήφανος και θα μπορέσεις να μεγαλώσεις και παιδιά. Γιατί άνθρωποι που δεν είπαν όχι στον εαυτό τους, βγάζουν τους μπούλιδες που εμείς έχουμε στα σχολεία σήμερα. Παιδάκια που όλα ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι γονείς σημερινοί, κάποια στιγμή δεν είπαν κανένα όχι στον εαυτό τους. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το βιβλίο. Είχα φίλο αριστερό, προγραμμάθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά, έφυγε από την Ελλάδα αυτά. Ωραίος, γνήσιος, ιδεολόγος, συνεπής, μαθηματικός. Τον έβλεπες και σε πιάνει ένα πράγμα, ακόμα και τώρα αυτός, να είναι καλά. Τον βλέπεις και σε πιάνει ένα άντρας ρε φίλε, ωραίος, λεβέντης. Ένα πρόβλημα. Δεν μπορούσε να κρατήσει τάξη με τίποτα. Μαθηματικά, η ώρα του παιδιού πήρε σύνταξη εδώ για 2 χρόνια. Πρέπει να γίνει ρε. Μια ανάγκη. Εσύ, που μπαίνεις μέσα στο σύλλογο και τρέμει, μια τάξη δεν μπορείς να κάνεις καλά, μου απαντάει. Εγώ φοιτητής, κατέβαζα καθηγητή από την έδρα μου. Δεν μπορώ εγώ να λέω να πάρω αυτό το ρόλο της εξουσίας. Βλέπετε, αυτά είναι εξώφυλλα γραμμάτια μιας εφηβείας. Ο άνθρωπος ουσιαστικά άλλο έπρεπε, αλλά παραμένει ένας έφηβος, ένας φοιτητής. Δεν τα έχει λύσει αυτά. Ούτε καν συγχώρεσε τον εαυτό του και να πει. Τότε με την ορμή μου έτσι έπρεπε να κάνω. Τώρα είμαι κάτι άλλο. Όχι, κόλλησε εκεί. Και γι' αυτό δεν μπορεί να βγει από το στόμα του να παρατήρησε κατσίτσι. Μπορεί να το έχει. Γιατί δεν έχει συγχωρέσει αυτό.
Θα φτάσει η ώρα λοιπόν και τα παιδιά σας, όπως και εμένα, θα είναι οι κριτές μας, όχι με αυτό που θα μας πούνε, αλλά με αυτό που θα φαίνεται και θα είναι. Δεν θα γίνει όλα άψογα, λίγα θα γίνει όπως το έργο. Ένας φίλος ψυχολόγος, κάτω στη Λουθή, πάντοτε λέει όταν σε τέτοιες οδηγίες, αλλά και σε σπίτια, τέτα λέμε, έχει ένα δόγμα. Η ενηλικίωση ξεκινάει από τη στιγμή που θα συγχωρέσουμε τους γονείς μας. Οπότε ξεκινάει η ενηλικίωση. Αλλά και οι γονείς ξέρουν πια ότι όντως είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες όταν κάποια στιγμή γυρίζουν από τα παιδιά τους και ζητήσουν σύντομα. Και ό,τι και αν κάνουμε, όση αγάπη και αν έχουμε, πρέπει να είμαστε εύκολοι στη συγγνώμη προς τα παιδιά. Σας βεβαιώ, τίποτα δεν μπορεί να διαλύσει ένα παιδί και να το γεμίσει χαρά, αγαλίαση και ασφάλεια από έναν γονιό που ξέρει και ζητάει συγγνώμη. Αυτό το παιδί θα βρει και ευκολότερα Θεό. Γιατί δεν θα το παίζουν θεοί τη γνώση. Λοιπόν, το συνδυασμό τη κυρία μου αυτό που έφυγε ήταν ωραίο. Έλα μου, είσαι κουραστικό τώρα. Θα στο κάνω και μετά. Συγγνώμη, παιδί. Να το πάλι πάμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν πέφτει κανένα σπόρο χαμένο. Είναι αλήθεια ότι κάποια στιγμή στι ψυχέ των παιδιών μα θα βγει το δέντρο που θα έχουμε φύγει από αυτή τη ζωή. Πιθανόν. Αλλά δέντρο θα βγει. Μπορεί να μην αξιωθούμε να δούμε τον καρπό. Αλλά σπορά δεν πάει ποτέ χαμένη. Έρχονται παιδιά πίσω από το σχολείο, τα είχε απορρίψει και τα κρατήσαμε στο όνομα ενός ανθρωπισμού. Και παλέψαμε μαζί τους. Και χάσαμε διαλύματα για να μιλήσουμε μαζί τους. Και έρχονται τώρα σε συναντήσεις από φύτων διαμάντια από την οικογένειά τους. Και λες, ρε φίλε, αν είχε κοιτάξει την βολή μου και έλεγα, άρα τι σου έρθα τώρα, εγώ θα σου έρθα. Θα ήταν έτσι αυτά παιδιά. Και τα παιδιά έχουν ακροατές. Δεν είναι μόνο ακροατές, συμμετέχουν. Συζητάς. Οι καλύτερες δουλειές στο σχολείο γίνονται στα διαλύματα, όχι μες στην Λοιπόν, εντάξει, το κόψω, εντάξει, σταματάω. Δεν αντέχει. Τέλος. Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσουμε στην εκδήλωση για όλους όσους ήσασταν μετά την έναρξη της ομιλίας. Να καλωσορίσουμε τον πρώτο συγγελό μας, τον Πατέρα Αθανασκηνό, που είναι ανάμεσά μας. Φέρνουμε εκεί να προσέξουμε. Θα σε ευχάσω. Να πούμε ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στις κυρίες που προσέχουν κάτω τα μικρότερα παιδιά, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και ανεβαίνουν γιατί πέρασε η ώρα. Όμως η παράδοση στην τοπική μας εκκλησία είναι και ο διάλογος. Οπότε να πούμε ότι υπάρχουν χαρτάκια και σκυλό πάνω στα τραπέζια. Μπορεί κάποιο δεν ήθελε να πει την ερώτησή του, γιατί ρε παιδί, την παρατήρησή του, έτσι διαζώσει. Μπορεί να. Εδώ, εγώ ενώπιον σα ξεφτυλίστηκα. Είπα όλα τα. Δεν έμεινε τίποτα, τα ξέρετε όλα. Αν έρθει η γυναίκα μου, θα την πιάσετε στον νόμο και θα τη χτυπάτε. Για κομμία. Τι σου λέει. Δεν είμαστε ακριβή στοιχεία, εντάξει. Όχι, μην το λε, μην το λε. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος, μόνο ονοματεπώνυμο πια δεν σου δείχνει. Να πάρει το λόγο να ρωτήσει κάτι τον κύριο Γιαμή. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ο κύριος Γιαμής ήταν στο σχολείο του το πρωί, έφυγε από το σχολείο, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε εδώ και αύριο ξημερώματα θα πάει πάλι στο σχολείο του. Είναι θυσιαστική η συμμετοχή του σε αυτή την εκδήλωση. Πάντοτε. Και ήταν πολύ σημαντικό που ακούσαμε. Βιωματικά, έτσι, από την, βιωματικά περιστατικά από την ζωή του, μας μίλησε μέσα από την ομιλία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν κάποιος θέλει να πει κάτι. Έχουμε κάποιο ερώτημα σε χαρτάκι. Κάτι να ωφεληθούμε και εμείς εδώ, κάτι καλό. Κανά ωραίο κατόρθωμα. Πάρε το μικρόφωνο, μέχρι από τα άλλα. Κάτι, κάποιος ή κάποια παρακαλώ που αισθάνονται υπερήφανοι για κάτι μέσω γάμου. Όλοι κατά την πληθυσία, κάτι καλό. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο χαρτάκια. Κύριε Γιαννή, σας ανησυχία αν ένα ζευγάρι δεν μαλώνει ποτέ. Υπάρχουν ζευγάρι που δεν μαλώνουν ποτέ. Εγώ. Και αν υπάρχουν. Δεν έχει νόημα πλέον. Τα έχουμε λύσει όλα. Συγγνώμη. Ένα ζευγάρι δεν μαλώνει ποτέ. Σε ποια φάση, πόσα χρόνια.
Δεν γράφει εδώ πόσα χρόνια παντρεμένο το ζευγάρι. Μπορεί να σηκώσει ο συγγραφέας το χέρι. Τρία. Αυτό είναι 13 το πάρκο. Λοιπόν. Ορίστε. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια. Λοιπόν, να πω εγώ πριν να έρθει τα χρόνια. Δεν αλλοξέ. Είναι για να ακούγεται, να ακούγεται στον κρύο. Όχι, πολύ καλό. Έτσι είναι. Άκουγα πρόσφατα στο κανάλι της Βουλής. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο συμμιλητής, παρόλο που είναι ακραίος ψυχαναλυτής. Ένας ψυχολόγος ψυχαναλυτής, ο κύριος Γιοσαφάτ. Μ' αρέσει ο λόγος σου, εγώ δεν τον είχα ακούσει παρά μόνο τον τελευταίο χρόνο που σε δύο παρουσιάσει. Μου κάνει εντύπωση γιατί τον ρωτήσανε στο κανάλι της Βουλής και μια συνάντηση. Τον ρώτησαν τι είναι αγάπη. Τι είναι αγάπη. Για εσάς, πώς τους κάνετε αυτό. Λέει, εγώ δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτές τις ερωτήσεις. Ούτε έρωτες καταλαβαίνω. Όταν έρχεται λέει κάποιος, ένα ζευγάρι στο γραφείο μου και μου λένε «Κύριε Γιοσαφάτ, αγαπιόμαστε τρελά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ένα στον άλλο». Αυτές οι φράσεις είναι στο εξάμεινο χωρισμός. Όταν ακούσουμε «Θα γεράσουμε μαζί», αυτό λέει μπορεί να πάρει κανένα χρόνο. Έχει καταλάβει. Ένα, που το ξέρει όλος. Ναι, τα 60 σενείς την εβδομάδα, δεν ξέρει. Λοιπόν, τι επάντησε όλος. Που λέει ότι υπάρχει αγάπη για εσάς. Αγάπη είναι μόνο η συμπόνια. Μόνο η συμπόνια είναι αγάπη. Από τη γυναίκα μου είναι σαφώς πιο κάτω. Πόσο μετράμε αυτό. Όταν βλέπω την αντίδρασή της, σηκώνομαι και βρίσκει το κεφάλι μου στην ντουλάπη. Και είναι δίπλα. Σηκώνεσαι και κοπανάς. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, εστικτοδός ενών, είσαι καλά, μου λέει. Με αγαπάει. Ενδιαφέρον. Σε τίποτα άλλο δεν έχω δώσει βαρύτητα. Ούτε σε λόγια, ούτε σε τίποτα. Τη συμπόνια όμως αυτή, την ονομάζω αγάπη. Δεν έχω τόσο γρήγορη επίδραση. Εγώ είμαι πιο πίσω. Αν λοιπόν έμπαινε ένα κριτήριο σε τέτοιες μακρόχρονες σχέσεις, που σχεδόν κυρία μου σας πλησιάζω κι εγώ, τι μένει πια από έναν γάμο, είναι η ευκολία, η ετοιμότητα να γίνει ακόμα και ο πόνος ο σωματικός του άλλου για σένα, πόνος. Αυτό είναι το κριτήριο. Όσο για το μάλωμα σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ηλικίες γάμου. Το γράφω και μέσα στο βιβλίο και σας το λέω και διαζώσεις. Όταν φύγουνε οι έρωτες, οι οποίες ουσιαστικά, το λέω μερικές φορές στα παιδιά και τα σοκάρω, ουσιαστικά κόλπα της φύσης για διαιώνιση είναι. Μπράβο. Εντάξει. Ωραία, αλλά κόλπα. Ευτυχώς που τη στιγμή που φεύγεις από το επίπεδο του ζώου, αρχίζουν άλλα. Άλλα. Μέχρι εκεί είσαι ένα θηλαστικό. Σιγά, τι νομίζεις πως είσαι. Οι άνθρωποι όμως έχουν δυνατότητα να φύγουν από αυτό το στάδιο και να μιλήσουν πια για εκτίμηση του ενός προς τον άλλον. Εκτίμηση. Η σωστή γάμη που δεν χρειάζεται πια να μαλώσεις είναι ή έχει νεκρωθεί ο γάμος, δεν υπάρχει τίποτα, ή τον άλλον τον θαυμάζεις, τον εκτιμάς και λες τιμή μου. Πού είναι με αυτόν τον άνθρωπο μας. Τιμή μου. Έπαθε στη Σαλαμίνα ένα ζευγάρι μαζί από 18 χρονών. Φτάσανε και 78, έπαθε Αλτσχάιμερ. Η κυρία, δύο παιδιά, ο ένας είναι καθηγητής στην Πάτρα, η άλλη κοπέλα είναι γιατρός στο Τζάρι. Μετάλλιζε, δίπλα της, καθημερινά. Το βρήκα και γραπτό αυτό, και εκείνος όμως το παθόρμη. Την τάιζε και τι λέγε η κόρη του. Μη της μιλάς, δεν φαντάζομαι. Δεν ξέρει ποιος. Και γυρίζει και λέει, εσείς έχω περάσει με αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι ξέρει. Και ξέρω κι εγώ.
Αυτό δεν είναι έρωτας και είναι πολύ χαμηλά σε αυτές τις συζητήσεις. Τι είναι εκτίμηση. Οι γάμοι οριμάζουν με τρία πράγματα. Όταν μέσα στο γάμο έρθει θαυμασμός, έκπληξη και χιούμορ. Αν δεν γελάτε στο γάμο σας, αρχίστε να γαγκαλιάσετε. Στην ανάγκη κάντε κάτι. Ναι, ωραίο. Γιατί το γέλιο ουσιαστικά, το χιούμορ αυτό το γέλιο, το χιούμορ είναι αυτοσαρκασμός. Χιούμορ έχουν μόνο οι ταπεινοί άνθρωποι. Οι άνθρωποι εκείνοι που δεν παίρνουν τον εαυτό τους σοβαρά, δεν νομίζουν ότι είναι κάτι σπουδαίο. Αν βλέπετε αυτά τα τρία πράγματα στο γάμο σας, είστε σε καλό δρόμο. Η έκπληξη. Να μην ξέρεις με τον άνθρωπό σου τι θα σου ξημερώσει. Λογικά πράγματα. Να μην ξέρεις. Να είναι τίποτα κοινότυπο και ο θαυμασμός. Να βλέπεις τον άνθρωπό σου και να λες «Θεά». «Θεά». Μπορεί να μην κάνει, ξέρω εγώ, καλή φασολάδα, αλλά αυτό το πράγμα, αν μου είπε, δεν θα μπορούσα να ζήσω. Λοιπόν, βρείτε τουλάχιστον ένα πράγμα στους συντρόφους σας που είναι καλύτεροι από εσάς. Υπάρχει σύγκριση. Για να παρηγοριέστε δηλαδή, γιατί φυσικά πάντα έχουμε δίκιο εμείς. Αυτό το είπαμε και πριν. Τι λέει το δεύτερο χαρτάκι, κύριε Προστάμι. Το δεύτερο χαρτάκι λέει: αν ο ένας του γάμου είναι μουτρωμένος, τι μπορεί να κάνει ο άλλος για να το αλλάξει τη διάθεση. Μου είχε το περιστατικό, είναι ένας γέροντας κάτω στο λεπροκομείο, ήταν τιμά πάρα πολύ τον Άγιο Νικηφόρο τον λεπρό. Είναι από την Καστέλη. Αυτός ήταν στο Λιμωδόν, είναι ο πατήρ Ευμένιος, δεν ζήτησε. Πρόσφατα διάβασα το βιβλίο, κατασυγκινήθηκα. Αρχίζω πια και εκτιμώ βιβλία που κάποτε περιφρονούσε, γιατί νόμιζα δεν θα έχω τίποτα στο γονείς. Τώρα με αυτά είναι τα μόνα που μπορούν να κάνουν πραγματικά και συγκινούμε μέχρι δακρύο. Και λέει, πήγε μέσα το παλικάρι, πήγε με τη μηχανή, το γράφει ο ίδιος. Το γράφει ο ίδιος. Και με έπεισε, λέει, συνάδελφος, καθηγητές, ήταν νέοι άνθρωποι. Πήγαινε, λέει, εξομολογήσου σε αυτόν τον παππούλι. Είναι πολύ καλός. Πάω, περίμενα τη λειτουργία να τελειώσει, πάω να πάρω το αντίδωρο. Μου λέει, του λέω, πατέρ μου, χαίρετε. Καλώς το πει. Θέλω να εξομολογηθώ. Τι δώσω, λέω. Βάζει πετραχή και πάει δίπλα. Τι του λέει εδώ τώρα, έτσι. Οπότε. Γράφει λοιπόν αυτό το παλικάρι, γιατί ξέρεις, μπήκα στη διαδικασία να λέω, τι να του πω τώρα, δεν είμαι έτοιμος. Και είπα το πρώτο πράγμα που μου ήρθε, που με πλήγωνε μέσα μου. Και του λέω, πληγώνω ανθρώπους. Του λέει ο πατηρευμένος. Κάτι άλλο. Όχι. Σταμάτα να πληγώνει τους ανθρώπους. Του διαβάζει η πολιτική αυτή, φεύγει. Μπαίνει μέσα να ετοιμαστεί να φύγει. Και με τη συνάδελφο που πήγαινε στο ναό εκείνο, κάθεται ο συναδελφός μου, ο νεότερος, να μαζέψει λίγο την εκκλησία. Μάλιστα, ήταν η ώρα που τα παιδάκια μόλις είχαν φτιάξει επιτάφιο, ήταν τέτοια περίοδος, και είχαν πέσει φυλαράκια κάτω και είπαν να τα μαζέψουν μαζί. Βγαίνει από το ναό, από το ιερό, τον βλέπει να μαζεύει να τακτοποιεί την εκκλησία. Και με αρχίζει, λέει, σε ένα τέτοιο καταχέριασμα. Ποιος σου είπε ότι ανήκεις εδώ πέρα και ποιος σου έδωσε αυτό το πράγμα να κάνεις. Έξω γρήγορα, του λέει. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι. Σου είπα εγώ να κάνεις τίποτα. Έμεινε άλλος. Υποτιθέται βοήθαγε. Ούτε καν το γύρις, έφυγε. Δεν κοιμήθηκε, λέει, το βράδυ. Πέρασε μια, πέρασε δυο, πέρασε τρεις νύχτες. Και έκανα, λέει, αυτός ο συνάδελφος που δεν ήταν και κανένας ιδιαίτερα πιστός, αλλά αποφάσισε, λέει, αν ισχύει η προσευχή, να κάνω μια προσευχή να καταλάβω τι έγινε. Και το πάλεψα, λέει, πάρα πολύ, να ζητάω από το Θεό τι έγινε. Και την τρίτη νύχτα, λέει, πέρασα δυο νύχτες ξάγρυπνος και στο μέσο της τρίτης νύχτας ξαφνικά κατάλαβα. Ήθελε να μου δείξει ο πατήρ Ευμένιος τι σημαίνει να πληγώνεις ανθρώπους. Απάντησης. Άμα είναι αγιάτρευτο στα μούτρα, κράτα και εσύ για να καταλάβει πόσο γελίος είναι. Υπάρχει ένα ερώτημα που έχει σχέση με τα παιδιά, αλλά θα μπορούσα να πούμε σχετικό, γιατί αν επηρεάζεται κάποιος από αυτά που κάνουν τα παιδιά, επηρεάζεται και η σχέση. Δηλαδή, παιδιά στην προεδρία, τσιγκλάνε τους γονείς και τους αμφισβητούν κάποιες φορές μέχρι
που να φτάσουν τους γονείς στα όρια τους, πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή να τσιγκλάνε τα παιδιά τους γονείς μέχρι να τους φτάσουν στα όρια τους. Περιστατικό θεσινό. Είμαστε 40 συνάδελφοι, πήγαμε σε έναν στον σύζυγο, συναδέλφο που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα και πήγαμε όλοι μαζί να του συμπαρασταθούμε. Είχε γονάκι, μείναν μαζί. Εγώ ήρθα αργότερα στο τραπέζι, ήταν όλοι οι συνάδελφοι καθιστή και το γονάκι. Κάποια στιγμή φέρνει, περίμενα. Κάποια στιγμή φέρνει να πάρει ένα ρόλο, κάθομαι στη θέση. Έρχεται πίσω. Και αρχίζει. Τραβάει, κάνει. Μαμάδες, συνάδελφοι. Κύριε Γιάννη, το παιδάκι καθόταν εκεί. Παιδάκι καθόταν. Κάθισε ένας μεγάλος τώρα. Κύριε Γιάννη, στεναχωριέ τι θα κάνει. Μην πάει να στεναχωριέ, θα κάνει. Είναι και λίγο παρμένος από διάφορα, ενώ υπέτυχε και σε καλή περίοδο της ζωής μου. Στεναχωρήθηκε το παιδάκι. Έλα ρε φίλε. Έρχεται η μαμά, δεν μου είπε τίποτα προς τιμή της. Οι συνάδελφοι να επιμένουν, μπλεχτήκαν και οι πατεράδες στη μέση. Μα είμαστε σε ξένο σπίτι. Το παιδάκι εκεί είχε τη θέση. Να μείνει όρθιο. Κάθισε ένας μεγάλος και δεν σηκώνεται με τίποτα. Με πειλάτε, δεν με έκανε. Μια χαρούλα. Ανέβηκε στα πόδια μου για αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα, βεβαίως. Δεν σηκώνω. Σηκωνόμαστε να πάμε στο σαλόνι, κάτι μας έβγαλε ένα μεζέ. Κάθομαι στον καναπέ να έρχεται διαρκώς. Όλοι που το γλύφανε και το είχαν έτσι, αδιαφορία, να έρχεται σε μένα. Τσα! Έτσι πέρασε η βραδιά μου. Είχα το ποτήρι. Του λέω, θα μου βάλεις λίγο νεράκι. Ωραία, αμέσως. Παίρνει το ποτήρι. Μου φέρνει το νεράκι, έτσι. Τα πήρα χαμπάρι αργά. Τα πήρα αργά χαμπάρι. Εσείς οι νεότεροι, να τα πάρετε λίγο νωρίτερα χαμπάρι, τα παιδάκια μας πουλάνε και μας αγοράζουν. Μας πουλάνε και μας αγοράζουν, όχι 9 και 10, 3 και 4. Δοκιμάστε να δώσετε απαγόρευση την οποία δεν πιστεύετε και άμα σας υπακούσουν, φτύσετε. Δοκιμάστε, το βλέπω, με εκνευρίζουν. Έχω συνάδελφο αριστερό, ο οποίος έχει μια απόλυτη πεποίθηση. Οι ζητιάνοι στα φανάρια εμποδίζουν την οργή ώστε να γίνει η επανάσταση. Τι είναι υποψηφία, αριστερή. Τη λογική συνηθισμένη. Τα λέει και ο πεθερός. Αιωνία και την ημιλία ζωή. Η γυναίκα του. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Να δώσω τον κακομοίρη. Και αν με αφήνει, θα τα φέρει σε ναρκωτικά. Ένα μπάχαλο στο μυαλό. Το παλεύει. Έχω πετύχει να οδηγούν και οι δύο. Οδηγάει σύζυγος. Έρχεται αυτός να καθαρίσει. Όχι, 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 δεν θέλω. Ανοίγει το παράθυρο. Μα σε παρακαλώ, αφού σου είπα όχι, κάνει και τους καθαριστήρες. Θα της πλύνει τα τζάμια. Και του δίνει και νερό. Οδηγάει ο άλλος. Έρχεται. Έτσι όπως κάνει, το τιμόνι, του λέει άλλος να σου κάνω, κάνει. Ξαφανίζει ο άλλος. Ούτε κάνει. Αυτό το πράγμα. Ξαφανίζει. Ο ίδιος, έχω πετύχει τον ίδιο. Επειδή ασχολήθηκα με την ηγεσία τώρα και αυτά τα ωραία θεματάκια, ο ηγέτης δουλεύει λέει πάρα πολύ με τα υπερεστικά ερεθίσματα. Με άλλα λόγια. Ό,τι κερδίσατε ή πήρατε σήμερα από μένα, μόνο το 5 με 10% είναι τα λόγια που βγήκαν από το στόμα μου. Το άλλο 90% είναι αυτό που είμαι και αυτό που σας εκπέμπω. Μετρημένοι. 10% επιρροή έχουν τα λόγια μου σε εσάς. Όλα τα άλλα είναι υπερεστητά ερεθίσματα. Σε αυτή την ηλικία. Τα παιδάκια ξέρετε πώς θα πιάνουν αυτά. Έτσι αμέσως. Μου έλεγε ο ψυχολόγος, ο φίλος συμμαθητής, καταλαβαίνει το βρέφος αν η μάνα είναι θυμωμένη από τον τρόπο που του αλλάζει την μπάνκα. Το παιδάκι από τις κινήσεις της μάνας ξέρει την ψυχική κατάσταση της μάνας. Είναι αγχωμένη, αν είναι πολύ καλή, αν εκείνη την ώρα έχει πρόβλημα και αναλόγως κλαίει ή γελάει. Γιατί είναι τις κινήσεις, πως νομίζεις κάνεις για τις κινήσεις. Λοιπόν, όλα αυτά εγώ για τα παιδάκια τα οποία δοκιμάζουν τα όρια μας κλπ. Όντως μας δοκιμάζουν. Αλλά πιάνουν αμέσως τα μηνύματα. Μάθετε σας παρακαλώ θερμά, δεν βοηθήκαμε από τους γονείς μας. Εγώ κάπως περισσότερο βοηθήθηκα. Βλέπω πώς περνάνε οι γενιές. Η επόμενη γενιά από μένα δεν βοηθήθηκε.
γενιά με τη γενιά όλο και πιο χύμα τα πράγματα. Συγχωρέστε τους γονείς σας και αρχίστε και βάζετε όλα. Αυτό, όχι. Τέλος. Όχι φασιστικό, όχι θυμώδες, αλλά βέβαια, σίγουρο. Το μήνυμα θα περάσει αμέσως. Δοκιμάστε το. Δοκιμάστε το, παιδιά. Βλέπετε το στην πράξη. Πιστέψτε πρώτα έναν κανόνα και επικοινωνήστε τον. Δεν τον πιστεύετε, θα ξεφτυλιστείτε. Από ένα μικρότερο παιδάκι και δεν θα ξέρεις τι να κάνεις. Συμβαίνει μέσα στην τάξη, όσο είστε συνάδελφοι καθηγητές εδώ πέρα, αυτά τα ξέρετε τι σημαίνει το να κρατάς μια τάξη έτσι, αναλόγως του πώς είσαι. Εδώ εγώ. Εγώ εδώ μπαίνω να κάνω μάθημα με γραβάτα, γιατί έχω γιορτή. Τυχαίνει πολλές φορές να έχουμε γιορτή από την Ελλάδα και να πρέπει να φοράω γραβάτα να κάνω μάθημα. Σας βεβαιώ, έχω άλλη τάξη μπροστά μου. Και μόνο το νέο θέαμα κάποιας μεγαλύτερης επισημότητας κλπ. Εκπέμπει ένα μήνυμα. Όχι, σήμερα είναι πιο τα πράγματα, ησυχία λιγάκι, άστο τώρα έχω πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό έχω να πω για την ερώτηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια. Πόση ώρα μπορούμε να σας εκμεταλλευόμαστε, διότι... Έχω βγάλει εξαωρία όρθιος. Κάποιος εδώ παρευρισκόμενος θέλει να πείτε λίγα περισσότερα λόγια για τη συγχώρεση του εαυτού μας. Μα είπα να τα αποφύγω. Ναι. Είναι ωραιότατο θέμα, με συγχωρείτε. Είναι βαθύτατο πνευματικό θέμα. Δεν μπορούσα να ανοίξω τη συζήτηση αυτή. Είναι ολόκληρη συνάντηση. Ό,τι λέμε για τους άλλους, να σας το πω με δύο πολύ απλά λόγια. Είμαστε οι χειρότεροι κριτές του εαυτού μας και οι χειρότεροι θήτες. Από κανέναν δεν υποφέρει ο εαυτός μας περισσότερο από τους ίδιους. Τον ξεσκίζουμε καθημερινά. Είμαστε γεμάτοι φόβους και ενοχές. Τα περισσότερα οφείλονται στην ανατροφή μας ή και στον εγωισμό μας. Αυτά δεν μπορούμε να τα ανασυγκροτήσουμε. Να σας πω ένα πράγμα. Αν είχαμε ενώπιον μας διαρκώς μέσω της πίστης, της αληθινής, της συνειδητής, όχι τώρα που σας τα προηγούμε, συνειδητή πίστη, τι είναι ο Θεός στη ζωή μου. Αν είχαμε υπόψη μας ένα Θεό, ο οποίος, αν τον βλέπαμε τώρα ζωντανό μπροστά μας και τη λέει ο Θεούλη, να είναι δίπλα σου και να πάσα στιγμή να σου λέει «Σε αγαπώ όπως είσαι». Ξέρετε, μιλάμε πολλές φορές για την πίστη που πρέπει να έχουμε στο Θεό. Λίγες φορές λέμε ότι ο Θεός πιστεύει σε εμάς. Γιατί αν δεν πίστευε σε εμάς στις δυνατότητές μας, άνθρωπος δεν θα γινόταν σε 10 μέρες. Η θυσία που κάνει είναι για τον ίδιο λόγο που κάνετε εσείς θυσία για έναν άνθρωπο. Θα κάνετε θυσία για έναν κρετίνο? Δεν την αξίζει. Θα κάνετε θυσία για κάποιον άνθρωπο που λες θα πιάσει τόπο η θυσία. Ο Θεός πιστεύει σε εμάς, μας εκτιμάει. Το θέμα είναι να δούμε τον εαυτό μας με τα μάτια του Θεού. Καταλάβετε τι γίνεται. Αυτά να μπορούσα να πω στον άνθρωπο που ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει. Γιατί αυτοκτονεί κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι είναι ένας εντελώς αποτυχημένος. Αν μπορούσε κάποιος να τον πείσει ότι ο Θεός σε έχει κόσμημά του. Είσαι υπέροχος για εκείνο. Δες τον εαυτό σου με τα μάτια του. Ο άνθρωπος αυτός και στην απέραντη φτώχεια του, γιατί αυτό επικαλείται, θα έχει πάρει τους δρόμους και θα γελάει. Τι έχει να χάσει. Αν λοιπόν θέλετε να μιλήσουμε για συγγνώμη στον εαυτό, μόνο μέσω πολύ βαθιάς και αληθινής πίστης στον αληθινό Θεό παρακαλώ, και ό,τι και αν σημαίνει αυτό, στον Θεό όπως μας αποκαλύφθηκε. Γιατί και την εικόνα που πολλές φορές την έχουμε διαλύσει. Ό,τι θέλουμε σκεφτόμαστε για εκείνο. Έτσι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, είναι ευκαιρία. Τον κύριο Λεμή δεν τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Σήμερα ήρθε, αύριο θα έρθει. Όχι. Κάποιος να μιλήσει άλλος. Ο παιδί Βασίλης. Έλα πάνω. Αν επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι που νομίζω σε πολλούς τυχαίνει. Πάρα πολλές φορές μέσα στο σπίτι δημιουργείται μια κακιά ρουτίνα στις σχέσεις, η οποία χρονίζει και βαλτώνει και είτε ανάμεσα στους συζύγους, είτε ανάμεσα σε γονιό και σε παιδί, είτε ανάμεσα στα παιδιά, κάπου δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο τσιμεντώνεται και γίνεται μόνιμα. Και αδυνατούν οι άνθρωποι να το πει. Πώς μπορεί αυτό κάπως να σπάσει η ρουτίνα, να δουν αλλιώς τα πράγματα, να κάτι καινούργιο να γίνει.
Καταρχήν, οι καιροί στραβοί, κακοί και ανάποδοι, αλλά πρέπει να ξέρετε έχουν και τα θετικά τους. Οι καιροί έχουν και τα θετικά τους. Κοιτάω κοπελιές οι συνομιλικές μου πια, μανάδες πλέον, με μεγάλα παιδιά. Ξέρετε πόσες ευκαιρίες έχουν βγει να βγαίνουν από το σπίτι τους. Κάνουν δημιουργικά πράγματα. Το ίντερνετ το απεχθάνομαι στον συνάδελφο που ήρθε και με πήρε από το... Πού το ποιος με πήρε από το αεροδρόμιο, που με πήρες. Του έλεγα ότι οι ηγέτες της παγκόσμιας βιομηχανίας ηλεκτρονικών, Microsoft, Samsung, όλοι αυτοί, είναι συγκεντρωμένοι όλοι σε μια ιδιαίτερη πόλη που φτιάξει το περίφημο Silicon Valley. Έτσι. Α, τα ξέρει, α, τα ξέρει και ο συνάδελφος. Έπεσα πρόσφατα σε ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι στα σχολεία τα παιδιά αυτών των ανθρώπων δεν πιάνουν υπολογιστή και κινητό στα χέρια τους μέχρι τρίτη γυμνασίου. Δεν τους δίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι που μας τα πουλάνε. Διότι έχουν διαπιστώσει ότι οι κλασικοί τρόποι επικοινωνίας μέσω ομιλίας άμεσης, γραφής με το χέρι και όλα αυτά τα παλαιομοδίτικα αυξάνουν κατακόρυφα την ευφυΐα. Τα κόρυφα. Τρώμε που τρώμε στο κεφάλι όλο αυτό τον καταιγισμό αυτών των μέσων που δεν έχουμε δυνατότητα να τα χειριστούμε. Μετανιώνω, καλά δεν το έκανα και νωρίς. Τα παιδιά μου πιάσανε κινητό στα χέρια τους, Δευτέρα Γυμνασίου. Και υπολογιστή αυτόν τον δικό μου. Στο σχολείο, προσωπικά, συγχωρέστε με να πω, δεν βλέπω καμία ωφέλεια από το κινητό, σε τίποτα. Μόνο στο θέμα της ασφάλειας κάποια στιγμή κάτι. Όλα τα άλλα είναι τζάμπα λεφτά, χάσιμο χρόνο, πορνεία μυαλού, αν καταλάβατε τι είπα προηγουμένως. Δηλαδή, διάσταση. Τα παιδιά δεν μπορούν να επικεντρωθούν σε κάτι. Φανταστείτε ότι στον χώρο το δικό μας τον εκπαιδευτικό, το 1980, μετρημένο ένα παιδί μπορούσε να σε παρακολουθεί 18 με 20 λεπτά, διαρκώς. Ο χρόνος αυτός έχει πέσει στα 5. Εγώ δηλαδή είμαι στην τάξη, αν θέλω να κρατήσω την τάξη προσιλωμένη πάνω μου, κάθε 5 με 6 λεπτά πρέπει να κάνω κάποιο αστιάκι, να ανοίξω λίγο να δούμε κάτι, για να τα ξαναφέρω πάλι. Το μυαλό αδυνατεί να συγκεντρωθεί παραπάνω από 5 με 6 λεπτά, μετρημένα. Μετρημένα, όχι αστεία τώρα. Σε αυτό λοιπόν το δράμα που ζούμε έχει και μερικά καλά πράγματα. Μπορείτε να ξέρετε ανά πάσα στιγμή στην πόλη σας, στη γειτονιά σας, τι γίνεται, τι μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ πλέον αυτές τις εποχές. Εντάξει, κάποτε και εσείς εδώ πέρα, τι θυμάμαι την κοινωνία αυτή. Έχω ακόμα τις παραστάσεις, ανεβαίναμε πάνω στα Λευκά Όρη με τους θείους μου και έβλεπα το χωριό, τι ήταν η γυναίκα, τι κλειστά πράγματα που ήταν. Τις εικόνες αυτές από την Κρήτη. Τις έχω μέσα μου και έχω και μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν καθόντουσαν ούτε καν οι γυναίκες καθόντουσαν στο τραπέζι, γιατί έχω βρεθεί σε χωριό όπου βρεθήκαμε ξαφνικά και να απλώνει φύλλο μέσα σε 3 λεπτά να έχει σκατσουνάκια ερυπή οφθαλμού. Και μάλιστα έπεσα και σε χώρο ίδιο με τον Καζιδέκη κάποια στιγμή. Εγώ την έχω βιώσει αυτή την εμπειρία. Να είμαι, δεν ήταν μικρό δίπλα, ήταν 40 μέρα παιδιού το σπίτι που συλλοξέρισε κάποια στιγμή και δεν πήγαμε χαμπάρι τίποτα. Αλλά έβλεπες ότι η ζωή ήταν μια θηλιά, ήταν ένα κελί. Τώρα εμείς να λέμε ότι με σπνίγει η ρουτίνα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε εδώ πέρα. Ξέρετε πόσες τέτοιες ευκαιρίες κυκλοφορούν. Και αν δεν κυκλοφορούν, φτιάξετε εσείς. Δεν δικαιολογείται πια. Τουλάχιστον να σε εκμεταλλευτούν αυτόν τον καιρό. Με όλα τα αρνητικά τους πάρουμε το ένα θετικό. Είναι εύκολο πια να βγεις από το πλαίσιο. Είναι εύκολο. Έχεις δυνατότητες. Μην μου μιλάτε λοιπόν για ρουτίνες. Βέβαια, οι έμπειροι στα έγγαμα πράγματα γνωρίζουν ότι η ρουτίνα σε ένα σπίτι μπορεί να σπάσει και από ασήμαντα γεγονότα και να αλλάξει ξαφνικά ολόκληρη ατμόσφαιρα. Γι' αυτό σας μιλήσα για αστιάκια προηγουμένως. Α, εύκολο αλλάζει ατμόσφαιρα. Αλλά πείτε, αυτά είναι τώρα για τους έμπειρους. Ή άλλοι, επιτρέπεται η κυρία αυτή τη στιγμή να λέει ότι μέσα στο σπίτι μου ρουτινιάζω. Γιατί, να το πάω και λίγο πια παραπέρα. Με ποιο δικαίωμα. Ποιο δικαίωμα. Ποιο σου είπε ότι το παιδί σου θέλει να βλέπει μια μίζερη μάνα. Να σας το πω κι αλλιώς. Ποιο σου το είπε αυτό το πράγμα.
Γιατί μετά το παιδί σου να θέλει να ανοίξει σπίτι όταν γεύεται μιζέρια από τότε που θυμάται τον εαυτό του? Γιατί θα ανοίξει δικό του σπίτι τέτοιες εποχές που είναι εντελώς αντί γάμου εποχές, όταν θυμάται ένα σπίτι περιβόλι? Έτσι θα τοποθετήσει για τον εαυτό του. Μιζέρια, γιατί να το ζητήσει? Λοιπόν, σας το λέω απλά, μην με ακούτε λιγάκι εξαιρετικό, στον εαυτό μου μιλάω. Δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε μαραμένοι άνθρωποι, σε οποιαδήποτε ηλικία. Το χρωστάμε στα παιδιά μας τελικά. Από εμάς περιμένουν, όλα τα άλλα ξεφλήσανε. Χρήστα. Λοιπόν, αφού μίλησε ο πατήρ Βασίλειος, που είναι εφημερίδες εδώ στην Ενωρία, θα δώσουμε λόγο στον άλλο πατέρα Βασίλειο και μετά στο τέλος τον πρωτοσύγκυλό μας να ακούσουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ. Είστε και ανθεκτικοί. Για να κλείσουμε την συνάντησή μας. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Λαμή, εγώ είχα τη τύχη, μια και είπατε για σύντροφοι να λεγόμαστε μέσα στο σπίτι, και θυμάμαι αυτή την αξέχαστη εικόνα σε ένα πιάτο να τρώει ο μπαμπάς μου και η μαμά. Τι ωραία. Δεν είχε φάει σχεδόν ποτέ σε δικό της πιάτο. Είμαστε και εκδοχοί άνθρωποι βέβαια. Έτρωχε λίγο από τον μπαμπά και ό,τι περίσσευε από τα παιδιά. Και αυτό είναι πράγματι η συντροφικότητα. Και αυτό που είπατε για τους μεγάλους, ότι να μην ακούμε μεγάλους, εγώ ήμουν από τους τυχερούς που είχα ακούσει πάρα πολλές ωραίες ιστορίες από μεγάλους για τη Μικρά Ασία, για τον Αρμανικό Πόλεμο, παλιές ιστορίες από σοβαρούς ανθρώπους που υπήρχαν στην εποχή του 70. Το θέμα μας το ανέπτυξε τόσο τέλεια ο κύριος Λιαμής. Καλά μαλώματα και καλά φιλιώματα. Στα μαλώματα θα έλεγα, θα ήταν μια σύγκριση ο κύριος επιζητής, τι είναι χειρότερο, η μυχεία ή τα μούτρα. Βλέπω σήμερα να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ποιος θα κάνει το μεγαλύτερο κακό μέσα στο γάμο, ποιος θα κάνει το μεγαλύτερο κακό ένα στον άλλο. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Αντί να υπάρχει ο ανταγωνισμός, στο καλό. Και ήθελα να σας πω έτσι μια μικρή περίπτωση από το γεροντικό, που δύο μοναχοί απεφάσισαν, λέει, να μείνουν μαζί και απεφάσισαν να συμφωνούν, είπε ο ένας, εγώ δεν θα κάνω το δικό μου, θα κάνω ό,τι θέλει ο άλλος αδελφός. Και ο άλλος πάλι είπε, δεν θα κάνω το δικό μου, θα κάνω ό,τι θέλει ο άλλος αδελφός. Και πέρασαν πολλά χρόνια χωρίς να μαλώσουν ποτέ. Ο πειρασμός όμως τους είδε τόσο αγαπημένους και τους ζήλεψε και θέλησε λοιπόν να τους βάλει σε διαμάχη. Παρουσιάζεται λοιπόν ως στο παράθυρο ένα περιστέρι, ο ένας το έβλεπε περιστέρι, ο άλλος το έβλεπε κοράκι. Με τι είναι αυτό, περιστέρι? Λέει ο άλλος, όχι, κοράκι. Κοράκι περιστέρι, κοράκι περιστέρι, πιαστήκανε λέει στα χέρια και ματώσανε από το καυγά. Και μετά από τρεις μέρες, ο μόνος που χάρηκε λέει ήταν ο πειρασμός. Ο μόνος. Και μετά από τρεις μέρες ήρθαν στα συγκαλά τους και είπανε, καταλάβανε την αιτία της διαμάχης και λέει, τι λες αδερφέ πως είναι, περιστέρι, περιστέρι. Λέει, ένα άλλος, τι λες πως είναι, κοράκι, κοράκι είναι. Και από τότε λέει δεν ξαναμάλωσαν. Εάν κοιτάζουμε λοιπόν ο καθένας τι επιθυμεί ο άλλος ή να κάνουμε το θέλημα του άλλου, τότε δεν θα μαλώνουμε και θα είμαστε αγαπημένοι που έχουμε σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαμή. Τι ωραία. Να σας συγκινήσω λιγάκι. Εγώ ξέρω το περιστέρι ήταν γυναίκα και είναι αληθινή ιστορία στη φίλη. Αγαπημένα αδέρφια, πάμπλητα, πάρα πολύ μέσα στην Εκκλησία αγαπήσανε, όχι περιστέρι να διαφωνήσουν, αγαπήσανε την ίδια γυναίκα. Σφοδρά. Σφοδρά. Η κατάληξη ήταν, παραιτήθηκαν και δύο.
αποφασίσαν και δύο να μείνουν ύπαρκτοι. Για να μην πληγωθεί ένας τον άλλον, αφιέρωσαν τον εαυτό τους σε διάφορα πράγματα με την περιουσία όμως έκτισε ένα σχολείο, υπάρχει ακόμα. Ο ιδιωτικό σχολείο, που άλλο άλλα πράγματα δεν του γνώρισα. Του δύο γνώρισα σε μια τέτοια ομίγυρη, γνώρισα παππού πλέον, 89 χρονών, τον έναν από αυτό, ένα άνθρωπο στα όρια μεταξύ τη αγιότητα και τη γη αυτή. Το δεύτερο συγκινητικό είναι ότι σήμερα είχαμε τα 40 μητέρας συναδέλφου, η οποία πέθανε εδώ και κάποιες μέρες, 40-50 μέρες πόσες είναι, βγήκε από την εντατική, με το που βγήκε, περίμενε η συνάδελφος έξω, να σου πω, η κοπέλα νόμιζε ότι ήταν από την Άρκωση. Και κάτι θα της πει. Και γυρίζει και λέει, μόλις βγήκε από την εντατική, σε μια μέρα πέθανε. Στην κατάψυξη έχω χόρτα για τον πατέρα σου. Έχει πολύ μεγαλείο και ηρωισμό ο γάμος. Θέλω να τελειώσω πως άρχισε. Είναι ένας ωραίος αγώνας. Έχει αυτό που λέγανε παλιότεροι μέσα, έχει λεβεδιά ο γάμος. Έχει υποσύνη τους υπότες. Είναι ωραίο πράγμα. Στο χέρι μας είναι να τον ντύσουμε πάλι με φως. Γιατί η ρουτίνα που είπε κάποιος από εδώ από κάτω, πράγματι είναι ότι χειρότερο. Αλλά όχι μόνο στο γάμο. Η καθημερινότητα καιροφυλακτεί σε όλες μας τις δράσεις. Συμφωνώ. Είναι όμως τελικά καλά έκανα προσωπικά εγώ και παντρεύτηκα. Δεν ήμουν πολύ σίγουρος. Σας το καταθέτω δηλαδή. Αλλά εντάξει. Θα μου πεις τώρα μπορείς να κάνεις και αλλιώς. Και να ηχογραφήσεις κιόλας που ξέρεις. Γιατί έμαθα και το ίντερνετ προς άκος. Και μην έχουμε κανένα τύχημα. Καλά έκανα και παντρεύτηκα. την ειδήλωσή μας θα κλείσει ο Παναγιώτης της Βελόγης. Κύριε Γιαμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίως για το γεγονός ότι σήμερα είπατε σε όλους τους παντρεμένους ότι θα κάνετε παρέα στον παράδεισο. Ναι. Οπότε σας ευχόμαστε καλό παράδεισο. Όχι πολύ σύντομα, δεν είπα τώρα. Κάποια στιγμή σε βάθος χρόνου. Ωραία. Δεν μιλούσα για άμεσα. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Έχουμε καιρό. Σας το ευχόμαστε. Μα, λοιπόν, και να πάρετε και εμάς που δεν παντρευτήκαμε. Από μένα σου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους της Μητροπόλεως, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου. Η δική μας παρουσία είναι διακριτική εδώ. Εσάς είναι η σχολή συμπαράστασης γάμου και νέων γονέων. Εσείς θέλω να βοηθήσετε εμάς ώστε κάθε φορά κάτι καλύτερο να κάνουμε για αυτό που ξεκίνησε η τοπική εκκλησία και που ήταν πάρα πολύ αναγκαίο. Θέλουμε να καλωσορίσουμε όλα τα νέα πρόσωπα που ήρθαν πρώτη φορά, δεύτερη διεξάγεται η ομιλία, πρώτη όμως φορά όσοι έρχεστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θέλουμε να καταφέρουμε εσείς που δεν είσαστε πιθανόν μεταξύ σας γνωστοί και φίλοι να γίνετε και τον Ιούνιο στην τελευταία ομιλία που θα γίνει και μια σχετική εκδήλωση από ό,τι έχουμε στο πρόγραμμά μας να έχετε φιλευθεί, να έχετε επικοινωνήσει, να έχετε γνωριστεί, να έχετε ανταλλάξει τα τηλέφωνά σας, τις διευθύνσεις σας, τις επισκέψεις σας, να συνεχιστεί η σχολή συμπαράστασης γάμου και νέων γονέων και μετά από αυτήν εδώ την αίθουσα να υπάρχει συνέχεια, να υπάρχει παρέα, να υπάρχει συμπαράσταση, να υπάρχει μοίρασμα εμπειριών, ο καθένας να μπορεί να βρεθεί στον άλλον στις δυσκολίες, στις ανάγκες, στις χαρές και στις λύπες. Αυτό θέλει να κάνει η τοπική εκκλησία και σε αυτό σήμερα προσέθεσε ο κύριος Λιαμής ένα λιθαράκι. Τον κύριο Λιαμή τον είχαμε την Κυριακή της Τηρενής ομιλούντα εδώ σε μια ενορία του Αγίου Παντελεήμονος. Εκτιμήσαμε πάρα πολύ τον αυθορμητισμό του, την αυθεντικότητά του, την αμεσότητά του που διαπιστώσατε κι εσείς, αλλά κυρίως την εμπειρία του και αυτός παντρεμένος με μια πολύ καλή οικογένεια, οπότε και η δήμονος το να σας μιλήσει από το απόσταγμα όλων των εμπειριών που έχει στο δικό του το οικογενειακό περιβάλλον. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε και θα σας ξανακαλέσουμε, είμαι σίγουρος, να έρθετε εδώ να πείτε και άλλα πράγματα από αυτά που σήμερα δεν προλάβατε να πείτε ή καινούργιες σας εμπειρίες.
Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο της Σαρακοστής. Η επόμενη ομιλία μας θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου, στις 6 πάλι το απόγευμα, από την κυρία Σπυροπούλου Μερόπη. Είμαι σίγουρος ότι την γνωρίζετε, κύριε Γιαμή. Κάνει εκπομπές στην Πειραϊκή Εκκλησία. Εκλεκτή. Αλλά κυρίως θεωρείται η μητέρα της σχολής αυτής του γάμου και της οικογένειας, με θέμα η οικογένεια, πρώτη πηγή αξιών για τον άνθρωπο. Θέλω να σας παρακαλέσω να είσαστε στις 19 Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνω, στις 6. Θα ανακοινωθεί στην εφημερίδα και σε όποιον χώρο άλλο μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε. Θέλω να σας παρακαλέσω θερμά στον πατέρα Βασίλειο, τον μικρό πατέρα Βασίλειο Γκάτση, όσοι έρχεστε πρώτη φορά να αφήσετε το email σας και κάποια στοιχεία, τηλεφώνο σας και τη διεύθυνση και το ονοματεπώνυμό σας για να υπάρχει επικοινωνία από τη σχολή αυτή. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω, όπως θέλω πολύ να ευχαριστήσω τους πατέρες, τον πατέρα Βασίλειο Φραγκελάκη και τον πατέρα Βασίλειο Γκάτση, αλλά και τον απόντα για λόγους υγείας πατέρα Αλέξανδρο Ξηρουχάκη, που όλοι μαζί απαρτίζουμε αυτή την προσπάθεια με πρώτο το σεβασμιότατο, γιατί όλες αυτές τις ημέρες και όλη αυτή την περίοδο έχουν εργαστεί πολύ για αυτό που σήμερα εσείς έχετε και τους ανήκει ο δίκαιος έπαινος και η οφειλόμενη τιμή. Να είστε ευλογημένοι, καλή δύναμη και όσοι και όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε από ό,τι βλέπω τα βιβλία του πατρός κυρίου Λιαμή. Πατρός, αλλά με μικρό. Ένας άνθρωπος πατρός, σωστά. Να πάρετε τα βιβλία του όσοι το επιθυμείτε για να έχετε και μια ίσως καλύτερη προσέγγιση όλων αυτών που σας είπε όταν την χρειάζεστε και όταν είσαστε μόνοι σας ή με την οικογένειά σας και θέλετε κάτι να διαβάσει. Ο Θεός μαζί σας. Μια και έθεσε το θέμα του βιβλίου, να σας ενημερώσω ότι καθώς θα ξεφυλίζετε τις σελίδες του, μετά από ένα σημείο και πέρα, θα αισθανθείτε στα δαχτυλάκια σας λίγη υγρασία. Δεν υπάρχει ούτε μια σελίδα μέσα εκεί που δεν βγήκε από δάκρυ, είτε χαράς, είτε αποτυχίας. Αυτό να το θυμάστε όσοι το κοιτάξετε. Μην το πάρετε για παιδαγωγικό βιβλίο, δεν είναι τέτοιο. Θα το καταλάβετε. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Ήσασταν πολύ καλή παρέα. Με γονιμοποιήσατε. Σας βεβαιώ ότι αυτό το είδος της ομιλίας, να το πω έτσι, έχει ανάγκη τους ανθρώπους από κάτω. Να είστε πάντοτε καλά, γερά και περήφανοι για αυτό που είστε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Μα τι λέτε. Λησμόνησα να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Κοντονάκη που συντόνισε και όλες τις κυρίες και τις κοπέλες που βοήθησαν στο κέρασμα της εταιρείας με πρώτη την Πρεσβυτέρα. Τους ευχαριστούμε και αυτούς πολύ.